Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ. Είσαστε ζωντανά στην τηλεόραση του Άστρα και στην εκπομπή Συμβαίνει Τώρα και αυτό το μεσημέρι και αυτή την εβδομάδα. Εδώ μαζί θα παρακολουθούμε τα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Ό,τι γίνεται, ό,τι συμβαίνει σε επίπεδο Θεσσαλίας, ό,τι συμβαίνει σε επίπεδο χώρας. Πάμε όμως αμέσως να ξεκινήσουμε. 20 Νοεμβρίου έχουμε σήμερα Δευτέρα και να παρακολουθήσουμε αρχικά πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Σε ποινή κάθριξη 5 ετών καταδικάστηκε από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Θεσσαλονίκης ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος σε βαθμό κακουργήματος για δημοσιοποίηση υλικού με προσωπικές στιγμές πρώην ερωτικής του συντρόφου μέσω του διαδικτύου, κατ' εξακολούθηση με σκοπό βλάβης. Το δικαστήριο αποφάσισε να μετατρέψει την κατηγορία από πλημέλημα σε κακούργημα, καθώς κρίθηκε ότι ο 60χρονος είχε σκοπό τη βλάβη του θύματος, ενώ ως προς την ποινή αποφάσισε να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Έτσι, ο 60χρονος μένει εκτός φυλακής με χρηματική εγγύηση 10.000 ευρώ. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ αυτών και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Η δίκη διεξήχθηκε κλεισμένων των θυρών, ύστερα από αίτημα που επέβαλε η πλευρά της καταγγέλουσας και έγινε δεκτό. Σαφές μήνυμα προς την τάση 6-6 υπό την Έφη Αχτσιόγλου έστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Στέφανος Κασελάκης, μιλώντας στο ραδιοσταθμό στο Κόκκινο. Παράλληλα, ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έλαβε εν μέρη αποστάσεις από την επίθεση του Παύλου Πολάκη στη συνάδελφό του Σίανο Γνωστοπούλου. Έθεσε ζήτημα αξιοπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα είχε το Γιάννη Φαρουφάκη ως Υπουργό Οικονομικών, αμφισβητώντας ευθέως τις επιλογές του Αλέξη Τσίπρα. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκαν σήμερα τα 5 από τα 6 μέλη της συμμορίας από το Βύρονα που έδωσαν κοκτέιλ ισχυρών ουσιών σε 16χρονο κορίτσι, με αποτέλεσμα η ανήλικη να δίνει μάχη στη ΜΕΘ για να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει ως τώρα γνωστά, το άτυχο κορίτσι μαζί με μία φίλη της προσκλήθηκαν από ένα 17χρονο αγόρι σε σπίτι στην περιοχή του Βύρονα. Εκεί έδωσαν στη 16χρονη κάναβη καθώς και άλλες ναρκωτικές ουσίες, το λεγόμενο σίσα ή κόκα των φτωχών. Η φίλη του κοριτσιού ξύπνησε το πρωί και είδε ότι η 16χρονη ήταν χωρίς τις αισθήσεις της. Τα δύο κορίτσια ήταν εκείνη την ώρα μόνα στο συγκεκριμένο σπίτι με την κοπέλα να καλεί άμεσα ασθενοφόρο. Η αστυνομία συνέλαβε 6 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 ανήλικους που συμμετείχαν σε κύκλωμα ναρκωτικών. Τα μέλη της πείρας οδηγούσαν τα θύματα τους σε ένα σπίτι στο Βύρονα, ενώ τα ναρκωτικά τα είχαν αποθηκεύσει σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Γλυφάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ενώ η μητέρα ψάχνε το παιδί της, η συμμορία την ειρωνευόταν. Οι Ισραηλινές δυνάμεις περικύκλωσαν το Ινδονησιακό νοσοκομείο και βομβαρδίζουν την περιοχή σε μια προσπάθεια να επαναλάβουν αυτό που συνέβη στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα πριν από μερικές ημέρες. Σύμφωνα με το Αλ-Τζαζίρα, φαίνεται ότι θα γίνει απόπειρα εισβολή στο νοσοκομείο. Ταυτόχρονα, η γεννήτρια έχει επίσης κλείσει το νοσοκομείο, το οποίο είναι το μόνο που προσπαθεί ακόμα να προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες στην πόλη της Γάζας και βόρεια της Γάζας, μαζί με μια μικρότερη ιατρική εγκατάσταση. Βίντεο δείχνει τεράστια φωτιά να ξεσπά κοντά στο Ινδονησιακό νοσοκομείο της Γάζας, καθώς στο βάθος ακούστηκαν μια σειρά από δυνατές εκρήξεις. Σύμφωνα με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το βόρειο τμήμα της Γάζας και την περιοχή του Ινδονησιακού νοσοκομείου, το οποίο έχει ήδη τεθεί εκτός λειτουργίας, αλλά εξακολουθεί να στεγάζει Παλαιστινίους που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ελάτε τώρα να ξεκινήσουμε να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα στη Θεσσαλία. Καλωσορίζουμε εδώ μαζί μας και τον Βασίλη Μπαντίδη και την Ιωάννα Μπουροπούλου. Ωραία. Καλό απόγευμα και στους δύο. Καλή εβδομάδα. Βασίλη, για τη Μαγνησία όμως, για το Βόλο, η εβδομάδα δεν ξεκινά καθόλου καλά. Ακριβώς, γιατί είχαμε μια πραγματική τραγωδία που γράφτηκε στην άσφαλτο. Σε ένα τροχαίο δυστύχημα, 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
Ακριβώς σε σοκ με όσα συνέβησαν το πρωί στις 8, συγκεκριμένα στο δρόμο εκεί στο κατάστημα το παλιό Φαρίντα, στο δρόμο όπως κατευθύνεται κανείς προς το Σωρό, όταν σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που έχουμε καταγράψει από το πρωί, με την εμπλοκή ενός μοτοποδήλατου, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, ένα ανδρόγυνο συγκεκριμένα, ένας άνδρας από τις Αλικές 68 ετών και σύζυγός του 64 ετών, κάτοικοι Αλικών και οι δύο, επιχείρησε να βγουν από στενό εκεί, κοντά στο παλιό κατάστημα Φαρίντα από την περιοχή των Αλικών, να βγουν στον δρόμο τον κεντρικό στην Εθνική Οδό να έχουν κατεύθυνση προς το Βόλο και στη συνέχεια χτυπήθηκαν αρχικά από ένα γιοταχή αυτοκίνητο και στη συνέχεια τους παρέσυρε και ένα δεύτερο γιοταχή. Με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο. Έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στον τόπο του συμβάντος, μετέφεραν το ανδρόγυνο στο νοσοκομείο. Δυστυχώς όμως διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Ενώ να σημειώσουμε ότι το δρόμο έκλεισε το πρωί για αρκετή ώρα και η τροχιά έγινε εκτροπή κυκλοφορίας στο σημείο. Και παράλληλα, σύμφωνα και με την ανακοίνωση της αστυνομίας, υπήρξε σύλληψη των δύο οδηγών, των ΙΧ, που παρέσυραν το ανδρόγυνο. Πρόκειται για έναν άνδρα ο οποίος ήταν στο ένα αυτοκίνητο και για μια πιο νεαρή κοπέλα, ο άνδρας περίπου 56 ετών, ο οδηγός του ενός οχήματος, και γύρω στα 40 με 41 η γυναίκα, η οποία ήταν στο δεύτερο όχημα που παρέσυρε το ανδρόγυνο. Ναι. Συνελήφθησαν λοιπόν για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Και βεβαίως τα όσα συνέβησαν έχουν συγκλονίσει την πόλη από το πρωί σε αυτό το τραγικό περιστατικό που έχασαν τη ζωή τους. Είναι ένα σημείο που δεν υπάρχει φωτεινό σηματοδότηση ή οτιδήποτε άλλο, σωστά. Ναι, ακριβώς. Είναι ένα σημείο καρμανιόλα, θα μπορούσαμε να πούμε. Ναι, ναι. Που χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι ταχύτητες που αναπτύσσονται από τους οδηγούς και με κατεύθυνση προς περιοχές της Κυρθαριάς ή του Κατήρα για τον Αλμυρό, αλλά και την αντίθετη κατεύθυνση προς το Βόλο. Οι ταχύτητες που αναπτύσσονται είναι πάρα πολύ μεγάλες, με αποτέλεσμα να χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Είναι ένα σημείο με ιδιαίτερη επικινδυνότητα και δυστυχώς και στο παρελθόν έχουν συμβεί τροχαία και συνέβη και αυτό το τροχαίο, το σοκαριστικό περιστατικό το πρωί που οδήγησε στο θάνατο των δύο ανθρώπων. Εντάξει, είχαμε πολύ τραγική όμως εξέλιξη εδώ και οι δύο οι επιβάτες και ο οδηγός και οι συνεπιβάτες του δικύκλου, ζευγάρι μεταξύ τους. Βρήκαν σχεδόν ακαριέο το θάνατο, έτσι υπέκυψαν άμεσα στα σοβαρότατα τραύματα. Η αστυνομία έχει τώρα προχωρήσει στις συλλήψεις, όπως είπες και εσύ, Βασίλη. Είναι όμως ακόμη υπό έρευνα οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες είχαμε έχει αυτή την διπλή τραγωδία. Άλλωστε, όπως γίνεται κάθε φορά σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, αλλά κατανοούμε όμως ότι καταλαβαίνουμε μάλλον από τις πρώτες εικόνες που έχουμε και εμείς και τι λέει το ρεπορτάζ, ότι από ένα στενό δρόμο κάθετο στην Εθνική Οδό, εκεί που αναπτύσσονται και μεγάλες ταχύτητες, επιχείρησε το δίκυκλο να βγει. Επιχείρησε το μοτοποδήλατο με το ανδρόγυνο να βγει στην Εθνική. Πληροφορηθήκαμε ότι ήθελαν να κατευθυνθούν προς το Βόλο και κατέβαιναν από το Σωρό προς το Βόλο και τα δύο γιοταχή. Τους χτύπησε πρώτα το ένα αυτοκίνητο και στη συνέχεια παρέσυρε το ανδρόγυνο το δεύτερο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο. Απίστευτο το σκηνικό, σοκαριστικό και για τους δύο άλλους οδηγούς των οχημάτων. Πάμε να δούμε όμως αυτό το σημείο το ρεπορτάζ, να δούμε περισσότερα στοιχεία, να δούμε και τις εικόνες. Σφοδρή σύγκρουση ενός γιοταχή αυτοκινήτου με μηχανάκι σημειώθηκε το πρωί στο Βόλο. Το δυστύχημα σημειώθηκε υπό διευκρίνιστες συνθήκες στην Εθνική Οδό Βόλου Λαγχιάλου στο ύψος της Φαρίντα. Στο σημείο έφτασαν δύο στενοφόρα του ΕΚΑΒ και παρέλαβαν τους δύο τραυματίες που επέβαιναν στο δίκυκλο τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Βόλου. Το ζευγάρι δυστυχώς δεν τα κατάφεραν και άφησαν την τελευταία τους πνοή στα επίγοντα του Αχιλλοπούλιου. Πιο ειδικά πρόκειται για έναν άνδρα 68 ετών και τη σύζυγό του 64 ετών. Το ζευγάρι έχασε τη ζωή του όταν το δίκυκλο που επέβαινε συγκρούστηκε συγκεκριμένα με αυτοκίνητο μάρκας Golf που οδηγούσε μια 35χρονη γυναίκα. Η σύγκρουση σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί, ενώ έρευνα για τέτοια του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχιάς Βόλου. Σήμερα το πρωί η υπηρεσία μας δεχτήκαμε ένα τηλεφώνημα για ένα τροχαίο ατύχημα στο ύψος της Φαρίδας, στον δρόμο Βόλο Αγχιάλου, γύρω στις 8 το πρωί. Μετέβησε ένα στενοφόρο εκεί για το τροχαίο ατύχημα. Σε 2-3 λεπτά διαβάστηκε και σε δεύτερο αυτοκίνητο, γιατί ήταν θανατηφόρο το ατύχημα. Μετέβησαν δύο αυτοκίνητα εκεί και παραλάβαμε δύο νεκρούς συμπολίτες μας. Είδαν τα παιδιά εκεί ένα μηχανάκι με ένα αυτοκίνητο να έχουν εμπλακεί στο ατύχημα. Επιστεύουμε ότι ο θάνατος ήταν ακαριαίος. Η τροχιά τώρα θα το διερευνήσει αυτό, αν ενεπλέκει και τρίτο αυτοκίνητο και δεύτερο αυτοκίνητο στο τροχαίο. Μάλιστα το πρωί περίπου στις 8 που σημειώθηκε το τροχαίο, κλείσε και ο δρόμος από την τροχιά στο σημείο. Εξετάζεται πάντως να έχει παρασυρθεί το ζευγάρι που ήταν πάνω στο δίκυκλο από δύο οχήματα στο σημείο.
Σε ανακοίνωση πάντως της αστυνομίας για το τραγικό περιστατικό μεταξέρων επισημαίνεται. Ο οδηγός και η συνεπιβάτησα του δικύκλου μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός τους, ενώ οδηγοί των δύο γιοταχή εμπλεκομένων αυτοκινήτων συνελήφθησαν για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Μάλιστα, αυτά με τη διπλή τραγωδία. Βασίλη, όμως νωρίτερα είχαμε και ακόμη ένα τροχαίο. Ακριβώς είναι αυτό το οποίο καταγράφουμε το τελευταίο διάστημα. Δυστυχώς έχουν μεταφερθεί τροχαία ατυχήματα και πολλές φορές δυστυχήματα, σαν και αυτό που μόλις παρακολουθήσαμε στο κυρίως αστικό κέντρο, εκτός από τις εθνικές οδούς, και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα είχαμε ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα περίπου στη μία επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη. Εκεί επίσης ενεπλάξαν δύο γιοταχή, συγκρούστηκαν, με συνέπεια να σημειωθούν εκεί ευτυχώς μόνο ολικές ζημιές. Και για αυτό το περιστατικό βεβαίως έχει ξεκινήσει έρευνα από την τροχαία για τις ακριβές συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα. Τώρα, Ιωάννα, συνεχίζοντας την επικαιρότητα, πάμε στα Τρίκαλα, γιατί μέσα σε λεωφορείο είχαμε ματηρό επεισόδιο. Ακριβώς. Και σοβαρό. Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε λεωφορείο υπεραστικής γραμμής του νομού Καρδίτσας, που είχε ξεκινήσει από την Καρδίτσα με προορισμό τα Τρίκαλα. Τότε λοιπόν δύο άνθρωποι επιβάτες μέσα στο ίδιο το λεωφορείο, ένας 32χρονος και ένας 38χρονος, μάλωσαν μεταξύ τους, λογομάχησαν για σήμαντι, όπως λένε οι υπόλοιποι μάρτυρες, αφορμή, με αποτέλεσμα ο ένας να βγάλει μαχαίρι και να μαχαιρώσει τον άλλον στο κεφάλι, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες. Εννοείται πως το λεωφορείο επικράτησε πανικός. Το περιστατικό μάλιστα σημειώθηκε λίγο πριν φτάσουν στον τελικό προορισμό τα Τρίκαλα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο των Τρικάλων, γιατί είχαν και οι δύο τραύματα, ευτυχώς ελαφρά, και η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία. Και δεν ήταν γνωστοί μεταξύ τους, λένε οι πληροφορίες. Απλά κάτι συνέβη στη διάρκεια του κοινού τους ταξιδιού, λογομάχησαν και έτσι προκλήθηκε αυτό το σοβαρότατο επεισόδιο. Να δούμε και αυτό το ρεπορτάζ. Ματωρό επεισόδιο σημειώθηκε σε λεωφορείο στα Τρίκαλα, καθώς οι μπουνιές ανάμεσα σε δύο επιβάτες σύντομα ξέφυγαν από κάθε έλεγχο, με έναν από τους δύο να βγάζει μαχαίρι και να τραυματίζει τον άλλον. Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε εντός του λεωφορείου που εκτελούσε το δρομολόγιο από Τρίκαλα για Καρδίτσα. Στο ύψος του εργοστασίου Γάλακτος Τρικάλων, στην οδό Καρδίτσης, τα δύο άτομα διαπληκτίστηκαν, πιάστηκαν στα χέρια και άρχισε να πέφτει πραγματικά πολύ ξύλο. Κάποια στιγμή, ο ένας εκ των δύο νεαρών έβγαλε μαχαίρι και κατάφερε να μαχαιρώσει τον άλλον στο κεφάλι. Το λεωφορείο φυσικά που είχε γεμίσει αίματα είχε σταματήσει στην άκρη του δρόμου και ειδοποιήθηκε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Δύο ασθενοφόρα έφτασαν στο σημείο και παρέλαβαν και τους δύο εμπλεκόμενους για να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο Τρικάλων. Το θύμα έχει μεγάλο θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι και έγινε σειραφή. Στα υπόλοιπα τώρα, Ιωάννα, πάμε στη Λάρισα, γιατί σήμερα, όπως και στη Μαγνησία, είχαμε κάλεσμα από τους συνταξιούχους για την πανελλαδική κινητοποίηση που ετοιμάζουν. Και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τις προηγούμενες ημέρες, Βασίλη, και εσύ και Ιωάννα, λέγατε μέσα από το ρεπορτάζ για αυτή τη φωνή απόγνωσης και αγωνίας των συνταξιούχων σχετικά με τα οικονομικά κυρίως ζητήματα, έτσι, οικονομικής φύσεως ζητήματα. Δυσκολεύονται πάρα πολύ να βγάλουν με τη σύνταξη που λαμβάνουν ολόκληρο το μήνα. Ακριβώς. Και κυρίως μπροστά σε αυτό το κύμα της ακρίβειας που υπάρχει, γιατί όσα λαμβάνουν είναι σταθερά, αλλά στα ράφια των σούπερ μάρκετ και όπου αλλού βλέπουν τις τιμές να σκαρφαλώνουν μέρα με τη μέρα. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι, απλά μαθηματικά είναι, δεν είναι και τόσο απλό να μπορέσουν να προγραμματίσουν ολόκληρο το μήνα. Και λένε ότι οι πολιτικές των τελευταίων ετών τους έχουν τσακίσει. Είναι το θέμα που είναι μείζονος σημασίας, ναι, με βάση αυτά που λένε οι συνταξιούχοι, έτσι. Εντάξει, είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που είδαν αυξήσεις. Οι συνταξιούχοι μετά από 12 χρόνια είδαν τις πρώτες αυξήσεις, αλλά αυτό, όπως λένε, σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί. Γιατί η ακρίβεια τρέχει περισσότερο από τις αυξήσεις στις δικές τους συντάξεις. Οπότε, Ιωάννα, τι είπαν σήμερα στη Λάρισα? Ακριβώς, και όπως δηλώνουν, δεν θα σταματήσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να λάβουν αυτά που διεκδικούν. Είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκαν πορείες διαμαρτυρίας σε όλες τις Θεσσαλικές πόλεις αλλά και σε πάρα πολλές πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, με σκοπό να αποτελέσουν προπομπό για τη μεγάλη πανελλαδική κινητοποίηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κλαθμόνο στις 24 Νοεμβρίου, την ερχόμενη Παρασκευή. Οι συνταξιούχοι για ακόμη μία φορά ανέφεραν το μείζον θέμα της ακρίβειας, αυτό που ταλανίζει άλλωστε όλους τους πολίτες, ότι οι συντάξεις τους δεν φτάνουν, ενώ είναι και πάρα πολλοί αυτοί που έχουν υποστεί και μειώσεις όλα αυτά τα χρόνια σε σχέση με άλλους που έχουν πάρει και αυξήσεις. Και το είπες και πολύ σωστά, είναι ζήτημα που απασχολεί ολόκληρη την κοινωνία, δεν είναι μόνο τους συνταξιούχους, είναι όλα τα νοικοκυριά τα απασχολεί, όλες τις επιχειρήσεις. Οι συνταξιούχοι όμως βγαίνουν μπροστά
μπροστά και κάνουν συλλαλητήριο για άλλη μια φορά, είναι στους δρόμους διαμαρτυρίας. Και είχαν τονίσει από την προηγούμενη φορά ότι θα ξεκινήσουν ήδη οι συνταξιούχοι, δεν περιμένουν από τη νέα γενιά να βγει, θα αποτελέσουν αυτοί τους μπροστάριδες αυτή την πανελλαδική κινητοποίηση. Απευθύνουν βέβαια κάλεσμα σε όλους να συμμετέχουν, γιατί αυτά τα προβλήματα απασχολούν όλο τον κόσμο και ότι θα πρέπει όλοι να συμμετέχουν. Ενώ ο βασικό μήνυμα που στέλνουν προς την κυβέρνηση είναι ότι δεν θα ανεχτούν καμία βαρβαρότητα και καμία υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους. Πάμε να τους ακούσουμε. Μετά τη μαζική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου στη Λάρισα, οι συνταξιούχοι κλιμακώνουν τον αγώνα τους με πανελλαδική πανσυνταξιούχικη συγκέντρωση στην Αθήνα, την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου στην πλατεία Κλαθμόνος. Σε σημερινή συνέντευξη τύπου, οι συνταξιούχικες οργανώσεις της Λάρισας απευθύναν κάλεσμα προς όλους να συμμετέχουν στην πανελλαδική κινητοποίηση. Τελειώσαν όλα τα συλλαλητήρια, τα πανελλαδικά που κάνανε οι συνεργαζόμενοι συνταξιούχικες οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα και έφτασε η στιγμή που θα κατηβούν, που φτάσαμε για την Παρασκευή, όπως είχαμε πει στις 24 του μήνα, θα πραγματοποιήσουμε το πανελλαδικό πανσυνταξιδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα στις 12 ώρα στην πλατεία Κλαθμόνους. Τα σωματεία βάζουν λεωφορεία, όλα τα σωματεία για τους συναδέλφους να έρθουν δωρεάν. Μπορεί ο κάθε συνάδελφος να δηλώνει στο σωματείο του τι συμμετοχή. Τα τηλέφωνα τα ξέρει, έχουμε επαφές με τα σωματεία. Για να κανονίσουμε και τις ώρες που θα ανακοινώσουμε, τι ώρα θα αναχωρήσουμε. Περίπου στις 6.30 ώρα θα γίνει η αναχωρήσεις για την Αθήνα, γιατί 12 ώρα πρέπει να είμαστε στην πλατεία Κλαθμόνος. Γιατί γίνεται αυτό το συλλαλητήριο, έχουμε πει και την άλλη φορά, να το ξαναπούμε ακόμη μια φορά, ότι θεωρούμε αυτές οι αυξήσεις που αναγγέλουν η κυβέρνηση είναι αυξήσεις κοροϊδίας και αποδεικνύεται από την πραγματικότητα. Όποιον να βρει στον δρόμο θα σου πει ακρίβεια, ρεύμα, αέριο, σούπερ μάρκετ δεν πλησιάζονται σκέπτεση για να μπεις μέσα και να τα γυρίσεις και πώς θα φύγεις. Και αν θα βάλεις προϊόντα στη σακούλα και αν περάσεις από το ταμείο, πώς θα φύγεις από το ταμείο. Αυτό είναι γεγονός, δεν μπορεί να το κρύψει κανένας. Άλλωστε, ας πούμε τώρα, βλέπουμε κυβέρνηση πολλές φορές λέει η ακρίβεια και τα λοιπά να αντιμετωπίσουμε και αρχίζει και να τάζει συνέχεια στα κανάλια τα κρατικά, τα μέσα των Αθηνών, κάθε μέρα αυξήσεις. 2%, 3%, 150 ευρώ από εδώ, 150 ευρώ από εκεί. Δηλαδή αυτό το θεωρούμε είναι κοροϊδία. Η ακρίβεια δεν είναι μόνο για αυτούς που παίρνουν αύξηση, δεν φτάνει. Είναι και για εμάς που δεν παίρνουμε αύξηση. Επίσης είναι ένα κομμάτι των συνταξιούχων και ειδικά η πρώην ΤΕΒΕ, πρώην ΟΑΕ μάλλον, όχι πρώην ΤΕΒΕ, πρώην ΟΑΕ, γιατί είναι όλοι μαζί. Είναι ένα κομμάτι που έχουν δουλέψει κάποια 30 χρόνια και τα τελευταία χρόνια δεν μπορούν να πληρώσουν με τις... Γιατί ήταν δουλειές, ήταν αυτά και δεν μπορούν να δουλέψουν. Αυτοί δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη, γιατί άμα χρωστάνε πάνω από 20.000, λένε ότι το κάναν 30, δεν ξέρουμε ακόμα αν έχει γίνει, αλλά και 30 να το κάνουν δεν φτάνουν. Εμείς λέμε ότι να πάρουν σύνταξη για τα χρόνια που πληρώσανε, τουλάχιστον και ας είναι λιγότερο. Να πάρουν σύνταξη πάντως οι άνθρωποι αυτοί. Γιατί είναι πάρα πολλοί που είναι κρεμασμένοι στα κάγκελα. Έχουν πληρώσει 30 χρόνια και επειδή χρωστάνε 5 χρόνια δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη. Όπως τονίστηκε, οι συνταξιούχοι πρέπει να αφήσουν τους καναπέδες και να κατέβουν στο δρόμο, γιατί τα προβλήματα όλων είναι πάρα πολλά. Στόχος τους είναι να σταλεί ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα διεκδίκησης όσων πιστεύουν ότι αξίζουν. Για μια φορά ακόμα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπόσχεται εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων να δώσει ένα ελάχιστο επίδομα στους χαμηλούς συνταξιούχους της τάξης των 100 έως 200 ευρώ. Επιχειρεί να μας ξεγελάσει και να μας καθησυχάσει προκειμένου να σταματήσουμε τις διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες και κυρίως εν όψει της πανελλαδικής συνταξιουχικής κινητοποίησης και διαμαρτυρίας στην Αθήνα την Παρασκευή 24/11/2023. Δεν θα την κάνουμε τη χάρη. Και δεν είναι υπερβολή αν πω ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει αντισυνταξιοχική πολιτική. Τα προβλήματά μας, όπως γνωρίζετε, είναι πολλά και ποικίλα. Με δυσκολία καλύπτουμε τις ανάγκες μας. Ας αναλογιστούμε όλοι, μας έχουν κάποια ηλικία και περάσαμε 1.002 δυσκολίες, δύσκολες καταστάσεις στη ζωή μας. Είμαστε αναγωνιστές στη ζωή
και συνεχίζουμε να είμαστε συναγωνιστές. Ας μην χάσουμε τώρα την τιμή μας, την αξιοπρέπειά μας, την ανθρωπιά μας και το σεβασμό μας. Οι δυσκολίες είναι εδώ, ωστόσο δεν θα σταματήσουμε ποτέ τα όνειρά μας. Πρέπει αυτά τα προβλήματά μας που σήμερα έχουν γιγαντωθεί να προσπαθήσουμε και πάλι με τους αγώνες μας να λυθούν. Οι αγώνες μας πρέπει να δικαιωθούν. Δεν κάνουμε πίσω. Απαιτούμε λύσεις των καυτών προβλημάτων μας. Κλείνοντας, οι συνταξιούχοι έστειλαν το εξής μήνυμα, ότι δεν θα συμβιβαστούν και δεν θα υποταχθούν στη βαρβαρότητα. Αυτά από τους εκπροσώπους των οργανώσεων των συνταξιούχων στη Λάρισα, Βασίλη, και από το Βόλο όμως είχαμε σήμερα παρόμοια καλέσματα. Όλοι οι δρόμοι από την υπόλοιπη χώρα οδηγούν την ερχόμενη Παρασκευή στην Αθήνα. Ακριβώς το ίδιο μήκος σχήματος και οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων των συνταξιούχων οργανώσεων σε επίπεδο Μαγνησίας στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που, όπως είδαμε, έγινε στη Λάρισα, έγινε αντίστοιχα και στο Βόλο σήμερα το πρωί στο εργατικό κέντρο μετά τις 11. Και τόνισαν, και μάλιστα είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούν ως μότο, φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Και επίσης αυτό που επισημάναμε προηγουμένως, ότι οι συντάξεις έχουν δεχθεί μεγάλο πλήγμα, οι ίδιοι έχουν δεχθεί μεγάλο πλήγμα από τις πολιτικές των τελευταίων τουλάχιστον 13 ετών και είναι μπροστάριδες, όπως τονίσαμε και προηγουμένως, σε αυτόν τον αγώνα και καλούν τους νεότερους επίσης να βγουν με υγιείς αγωνιστικές κινητοποιήσεις και να μην είναι του καναπέ για να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον, διότι αυτά τα θέματα, όπως είπαν, δεν απασχολούν μόνο τους συνταξιούχους, αλλά και τους νεότερους σε ηλικία που βλέπουν να πετσοκόβεται το εισόδημά τους. Το λένε οι συνταξιούχοι διαρκώς, δεν το βλέπουμε όμως οι υπόλοιποι. Ναι, τώρα πάμε να δούμε, Βασίλη, συνεχίζοντας, μια θετική, πολύ θετική εξέλιξη που είχαμε για πλημμυροπαθείς στο Βόλο, οι οποίοι μέσα στις μεγάλες καταστροφικές πλημμύρες έχασαν σχεδόν τα πάντα από τα σπίτια τους και παραδόθηκαν σήμερα λοιπόν σε πλημμυροπαθείς ηλεκτρικές συσκευές από την εταιρεία ΝΑΚΟΥ. Ακριβώς, να επισημάνουμε εντάχει ότι και οι συνταξιούχοι και στη συνέντευξη που αναφερθήκαμε προηγουμένως αναφερθήκαν στις ενέργειες που έχουν γίνει για την ενίσχυση των πλημμυροπαθών. Οπότε να σημειώσουμε ότι είναι αρκετές οι πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί, όπως αυτή τώρα που θα δούμε στο ρεπορτάζ στη συνέχεια από την εταιρεία των ηλεκτρικών ειδών ΝΑΚΟΣ, όπου πραγματικά αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στους ανθρώπους της επιχείρησης και σε τοπικό επίπεδο, τον κύριο Νάκο, ο οποίος βεβαίως μας κάλεσε και παραχώρησε και δηλώσεις για την ενέργεια η οποία έχει γίνει για να ενισχυθούν πλημμυροπαθείς της περιοχής μας με ηλεκτρικές συσκευές οι οποίες δόθηκαν. Ήταν ένα σημαντικό event το οποίο πραγματοποιήθηκε μετά τις 11 σήμερα το πρωί στη συνοικία του Καραγάτ στο Βόλιο, εκεί όπου είναι εγκαταστάσεις του κοινωνικού πρωτοβουλίου. Ήταν εκπρόσωποι της εταιρείας και από τα κεντρικά επίσης εκεί που αναφέρθηκαν στην αγαστή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί και με τη Δημοτική Αρχή. Επίσης, το παρόν έδωσε ο Δήμαρχος του Βόλου, ο κύριος Μπέος, πλαισιωμένος από συνεργάτες του, και όλοι μαζί τόνισαν ότι ενέργειες όπως αυτή η οποία ξεκίνησε σήμερα για να ενισχύονται οι πλημμυροπαθείς δείχνει και το επίπεδο πολιτισμού μιας κοινωνίας, δείχνει το επίπεδο πολιτισμού που έχουμε στην πόλη του Βόλου και στεκόμαστε δίπλα στους συνανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και δείχνει και το κοινωνικό πρόσωπο μιας εταιρείας, μεγάλης επιχείρησης, έτσι, που κοιτάει γύρω της, βλέπει τι συμβαίνει, το αφουγκράζεται και προσπαθεί να δώσει λύση, γιατί εδώ θα υπήρχαν προφανώς οικογένειες που δεν θα μπορούσαν με τα πολύ χρήματα, σωστά, τα λιγοστά που έλαβαν, ίσως και να μην τα έλαβαν, γιατί έχουμε και ακόμη και αυτές τις περιπτώσεις κατοικιών δηλαδή, που λόγω άλλων διαδικασιών, γραφειοκρατικών και δεν ξέρουμε και τι ακριβώς. Και αυτό υπήρχε και πριν τις πλημμύρες. Ναι. Με οικογένειες που αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν οικονομικά, το έχουμε καταγράψει με το ρεπορτάζ. Δυστυχώς είναι μια συνέπεια των καταστάσεων των τελευταίων ετών πανελλαδικά, η φτώχεια δηλαδή. Ναι, αλλά που αφορά και στην περιοχή μας. Εδώ πόσο μάλλον τώρα βλέπουμε, από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Ακριβώς μετά τις πλημμύρες να έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές κατοικίες και ακόμη να μην μπορούν να αγοράσουν τα βασικά. Και τι είναι τα βασικά σε ένα σπίτι? Είναι ένα ψυγείο, είναι μια κουζίνα, να μπορείς να μαγειρεύεις. Ενδεχομένως κάποιοι λοιπόν από αυτούς που σήμερα είχαν τη χαρά να δεχθούν αυτό το δώρο, γιατί είναι μεγάλο το δώρο, ή δεν επαρκούσαν τα χρήματα που έλαβαν για να κάνουν αυτές τις αγορές, ή μπορεί και να μην έλαβαν ακόμη τα χρήματα από το κράτος ως την πρώτη βοήθεια που περίμεναν. Και είναι και συσκευές οι οποίες ακριβώς είναι πολύ σημαντικές για ένα νοικοκυριό. Για να λειτουργήσει ένα νοικοκυριό. Είναι έτσι, κάτι το οποίο έχουμε είναι όλοι στοιχειώδη ανάγκη για μια οικογένεια. Κυρίως αν υπάρχουν και μικρά παιδιά, πολύ περισσότερο. Ακόμη περισσότερο. Πάμε να δούμε όμως το ρεπορτάζ, πάμε να δούμε τι ακριβώς έγινε και πάμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις που έγιναν.
κίνηση αλτρουισμού από πλευράς της εταιρείας Νάκος ΑΕ που εκπροσωπεί την αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Store στο Βόλο και βρίσκεται συγκεκριμένα η Ολκού Μερίγα Φεραίου. Ολοκλήρωσε την εξαιρετική της πρωτοβουλία που αποτελεί υπόδειγμα αλληλεγγύης και κοινωνικής ευθύνης και παρέδωσε πιο ειδικά το πρωί στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βόλου ψυγεία και άλλες συσκευές που πρόκειται να διατεθούν σε πλημμυροπαθείς συμπολίτες στην περιοχή. Η όλη εκδήλωση αγκαλιάστηκε και από το Δήμο Βόλου και το παρόν έδωσε και ο Δήμαρχος κ. Μπέος, πλαισιωμένος από συνεργάτες του, που για ακόμη μια φορά ευχαρίστησε θερμά τον εκπρόσωπο του καταστήματος Βόλου, κ. Βασίλη Νάκο. Και παράλληλα, ο Δήμαρχος στάθηκε στη σημασία της γενναίας προσφοράς και διατύπωσε την ευχή και άλλοι επιχειρηματίες να ακολουθήσουν το παράδειγμα του επιχειρηματία κ. Νάκου. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω για λογαριασμό των πολιτών και όλου του Δήμου τον κ. Νάκο, όπου έκανε μια πραγματικά γενναία προσφορά που δείχνει πραγματικά το πρόσωπο της ανθρωπιάς, το ανθρώπινο πρόσωπο, σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη που βιώσαν συνάνθρωποι μας, ήρθε ανοιχτόχερα με όλη του τη διάθεση και την καλή πρόθεση να προσφέρει στους συνανθρώπους μας ψυγεία, είδη οικιακής χρήσης, τα οποία σε αυτή την καταστροφή είναι πολύ απαραίτητα και χρήσιμα για τους συνανθρώπους μας. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω όλο τον Δήμο για την βοήθεια που μας προσέφερε να υλοποιήσουμε αυτή την ενέργεια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορέσαμε έστω και λίγο να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλους τους ανθρώπους στο κοινωνικό παντοπολείο που κάνανε τα μέγιστα για να βοηθήσουν τους συνανθρώπους μας αλλά και για να υλοποιηθεί αυτή η ενέργεια. Και θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην εταιρεία που μας βοήθησε να υλοποιήσουμε αυτή τη δωρεά, την Intercool Cento, η οποία από την πρώτη στιγμή μας στήριξε. Είμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας. Θα προσπαθήσουμε όταν μπορούμε να βοηθούμε. Αυτό είναι το πρόσωπο της Welcome Stores Νάκος. Πόσες συσκευές και τι συσκευές θα δοθούν? 200 συσκευές θα δοθούν. Θα δοθούν αφυγραντήρες, ψυγεία και θα δοθούν και κάποια εξτρά συστήματα φιλτραρίσματος νερού. Η υπηρεσία, η κοινωνική μέρημνα του Δήμου έχει φροντίσει και κάνει άψογη δουλειά ώστε να μην αδικηθεί κανείς και να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πληγόμενοι πολίτες. Θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω καταρχήν τους συνεργάτες μας και μετόχους εταιρείας, την οικογένεια Νάκος, τα Welcome Stores Νάκος, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή μετά αυτό που συνέβη εδώ πέρα πιέσαν όσο μπορούσαν τον όμιλό μας με την καλή έννοια για να είμαστε κοντά στην κοινωνία, γιατί αποτελούμε μέρος της κοινωνίας και πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε μέλος της κοινωνίας και στα δύσκολα, όχι μόνο στα εύκολα. Τους αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ, ένα μεγάλο μπράβο και ευχόμαστε μακάρι να μπορούμε στο μέλλον να μην χρειαστεί να ξαναπαράγουμε τέτοια βοήθεια και να είμαστε συνέχεια κοντά στην τοπική κοινωνία. Θερμές όμως ήταν οι ευχαριστήσεις και από πλευράς των εκπροσώπων της επιχείρησης προς τον Δήμαρχο του Βόλου, αλλά και την εταιρεία Intercool Cento που βοήθησαν στη διάθεση των συσκευών και τόνισαν ότι θα βρίσκονται πάντα κοντά σε συνανθρώπους που έχουν ανάγκη. Τώρα, Ιωάννα, το τι έχει προκαλέσει αυτές τις καταστροφικές πλημμύρες σε ολόκληρη τη Θεσσαλία είναι κάτι που βρίσκεται στο μικροσκόπιο ομάδας εμπειρογνωμόνων της Ολλανδίας, εβδομάδες τώρα. Έχουν εξετάσει αρκετά, έχουν ερευνήσει πολλά και έχουν προχωρήσει στις πρώτες διαπιστώσεις τους. Αυτές τις πρώτες διαπιστώσεις τις σχολίασε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κώστας Αγοραστός. Ακριβώς, η δήλωση του που έκανε σήμερα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κώστας Αγοραστός, και κατόπιν συναντήσεων που είχε με την Ολλανδική εταιρεία που έχει αναλάβει την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας, σχολίασε αυτή την έκθεση που έχουν βγάλει εμπειρογνώμονες από την Ολλανδία. Ξεκινώντας, μάλιστα, ανέφερε ότι, όπως τονίστηκε και στην έκθεση, πρόκειται για μια μετεωρολογική βόμβα αυτό που συνέβη στη Θεσσαλία. Ότι προσπάθησαν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν με τα διάφορα έργα και με τα χρήματα που διέθεταν, καθώς από το 2012, όπως αναφέρει, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είχε σταματήσει να χρηματοδοτεί τις περιφέρειες, με αποτέλεσμα οι τεχνικές υπηρεσίες των περιφερειών να ζορίζονται περισσότερο στο να εκτελούν κάποια έργα. Ωστόσο, σε αυτό που έμεινε ο κύριος Αγοραστός είναι ότι, σύμφωνα και με την έκθεση των Ολλανδών, συγκρίνεται η καταστροφή της Θεσσαλίας με την καταστροφή που είχε υποστεί η Ευρώπη το 2021 και ότι οι ζημιές που έχουν σημειωθεί είναι λιγότερες και με περισσότερα ύψη βροχής που σημειώθηκαν εδώ πέρα στη Θεσσαλία. Καταλήγει μάλιστα στο γεγονός ότι δεν μπορούσε να γίνει κάτι για να περιοριστούν, να αποφευχθούν αυτές οι ζημιές, παρά μόνο
να περιοριστούν. Μάλιστα. Έχουν γίνει δηλώσεις από τον κύριο Αγοραστό για το τι ακριβώς λέει και πώς διαβάζει από τη δική του πλευρά τις διαπιστώσεις των Ολλανδών, γιατί είναι μια μεγάλη έκθεση. Είναι αρκετά τα σημεία αυτής της έκθεσης, της πρώτης, γιατί οι έρευνες συνεχίζονται από την ίδια Επιτροπή. Έχουμε εδώ τα πρώτα σχόλια του κύριου Αγοραστού. Πάμε να τα ακούσουμε. Δραματικά και βίαια θα αλλάξει η ζωή χιλιάδων ανθρώπων στη Θεσσαλία μετά τις πρωτοφανείς και καταστροφικές πλημμύρες του περασμένου Σεπτεμβρίου. Εκ των πραγμάτων, η επόμενη μέρα αποτελεί αχαρτογράφητο περιβάλλον, τουλάχιστον για ολόκληρη την κοινωνία. Το πόρισμα των Ολλανδών εμπειρογνωμόνων που ανέλαβαν να διερευνήσουν τις αιτίες της καταστροφής στη Θεσσαλία εξάλλου δεν αφήνει και πολλά περιθώρια παρερμηνιών. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός ανέφερε ότι το φαινόμενο που έπληξε τη Θεσσαλία επρόκειτο για μετεωρολογική βόμβα, ενώ αναφέρθηκε και στις ανθρώπινες παρεμβάσεις που συνετέλεσαν στις καταστροφές. Η αλήθεια είναι η μοναδική κόρη του χρόνου. Και ήρθε για άλλη μια φορά η διαδικασία η οποία έγινε από την Ολλανδική εταιρεία να πει ότι ήταν ένα μεγάλο φαινόμενο, μια μετεωρολογική βόμβα, ένα μετεωρολογικό φαινόμενο και μια νεροποντή η οποία δεν είχε ξαναεμφανιστεί, δεν είχε ξαναγίνει τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, με βέβαια πάρα πολύ άσχημα αποτελέσματα. Κάνει όμως μια σύγκριση. Κάνει μια σύγκριση στις ζημιές οι οποίες πάθαμε στην Θεσσαλία, γιατί είναι και σε μια εκτεταμένη περιοχή που είναι η Θεσσαλία, με αυτές τις ζημιές που έγιναν στην Ευρώπη το 2021. Η εκτίμηση των ζημιών στη Θεσσαλία σύμφωνα με τους Ολλανδούς είναι 2 δισεκατομμύρια και στην Ευρώπη 10 δισεκατομμύρια. Και βέβαια η απώλεια των των ανθρώπινων ζώων, που είναι δραματικό και είναι το πιο δυσάρεστο από όλα. Στην Ευρώπη ήταν 252 άτομα, στην Θεσσαλία ήταν πολύ λίγο, ήταν 17. Κρίμα για τους 17 και συμπάσχουμε. Αλλά κάνει μια σύγκριση. Η σύγκριση αυτή μας οδηγεί σε συμπεράσματα τα οποία είναι εύλογα και ο καθένας τα καταλαβαίνει. Γιατί τώρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο με το οποίο μπορούμε να δούμε με πιο σωστό μάτι και με πιο σωστή λογική τα πράγματα. Μιλούν ότι και γράφουν ότι πρέπει να υπάρχουν χώροι, πλημμυρικές ζώνες. Πλημμυρικές ζώνες ανέκαθεν υπήρχαν στα ποτάμια και, και ιδίως στον Πίνιο. Πλημμυρική ζώνη υπάρχουν σε πλημμυρικές ζώνες υπάρχουν σε πολλές περιοχές. Έξω από τα Τρίκαλα, στη Φαρκαδόνα, στη Λάρισα και σε άλλα τα ποτάμια, στον Ενιπέα, στο Καλέτσι. Πλημμυρικές ζώνες όμως οι οποίες σύμφωνα με τους Ολλανδούς έχουν πολλές φορές κτιστεί, καταπατηθεί, μπαζωθεί και έχουν όλες αυτές οι διαδικασίες οι οποίες γινόταν γιατί τα καιρικά φαινόμενα ήταν πιο ήπια. Δεν υπήρχαν τόσο ακραία καιρικά φαινόμενα. Ακόμη οι Ολλανδοί μιλάνε για ένα φορέα διαχείριση. Εμείς πάντα μιλούσαμε για ένα φορέα διαχείριση του νερού για να μπορεί ένας να έχει τον έλεγχο. Και το λέμε χρόνια τώρα. Μιλούν για καθαρισμό των ποταμών, των ρεμάτων και τα αποστραγγιστικά που ανήκουν στους ΤΟΕΒ και στους ΓΟΕΒ. Ο κύριος Αγοραστός ανέφερε επίσης ότι η χρηματοδότηση για τον καθαρισμό των ρεμάτων ήταν ηλπής από πλευρά κυβέρνησης. Ως πρόεδρος Ένωσης Περιφερειών στις 4 Δεκάτου του 2018, βλέποντας την κατάσταση των πραγμάτων και ζώντας μία περίοδο όπου υπήρχαν τα μνημόνια, υποχρηματοδότηση των έως παντελή χρηματοδότηση για καθαρισμό ρεμάτων και ποταμών από την κεντρική κυβέρνηση, είχα προσφύγει στον πρόεδρο του Αριού Πάγου, στην εισαγγελέα του Αριού Πάγου, γιατί
έχουμε αρμοδιότητες χωρίς να έχουμε την ανάλογη και αντίστοιχη χρηματοδότηση και τους ανάλογους και αντίστοιχους ανθρώπινους πόρους. Διότι πρέπει να πούμε ότι από το 12 και μετά σταμάτησε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου προς τις περιφέρειες. Και οπωσδήποτε αυτό δυσχέρινε το έργο των τεχνικών μας υπηρεσιών. Ακόμη πρέπει να δούμε και τι γίνανε πριν από το 10, όταν υπήρχαν πιστώσεις και χρηματοδοτήσεις, πριν εισέρθουμε στα μνημόνια και κοπούν όλες οι χρηματοδοτήσεις. Να σημειωθεί ότι, όπως ανέφερε ο απερχόμενος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, υπάρχουν πολλές προτάσεις για την πλήρη ανασυγκρότηση και την προστασία της περιοχής από επόμενα φαινόμενα, οι οποίες είναι υποσυζήτηση από κοινού με την Ολλανδική εταιρεία. Αυτά λοιπόν, Βασίλη Ιωάννα, σχετικά με τις διαπιστώσεις που γίνονται, γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ. Τι έφταξε και πλημμύρισαν σχεδόν τα πάντα στη Θεσσαλία, την ίδια ώρα όμως. Σε κάθε γωνιά της Θεσσαλίας, σε όλους τους νομούς, τα χωριά εκείνα τουλάχιστον που δεν είναι μέσα στο νερό, γιατί έχουμε ακόμη χωριά που είναι βυθισμένα μέσα στη λάσπη, προσπαθούν να κοιτάξουν με αισιοδοξία το αύριο. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και τα χωριά του Πηλίου, Βασίλη, που λένε ότι το Πήλιο είναι έτοιμο να δεχθεί για τα Χριστούγεννα, για την Πρωτοχρονιά, για αυτές τις χαρούμενες γιορτές, όλους τους επισκέπτες. Αυτό δεν λένε? Ακριβώς. Να σημειώσουμε ότι εν προκειμένου στο ρεπορτάζ που θα δούμε έχουμε κατοίκους της Βυζίτσας και επαγγελματίες από το πανέμορφο αυτό χωριό του Πηλίου και ιστορικό Συνάμα, οι οποίοι μας λένε ότι το κάλεσμα είναι συγκεκριμένο, δεδομένο και ανοιχτό προς όλους τους επισκέπτες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό να σπεύσουν, να επιλέξουν ως τουριστικό προορισμό το δημοφιλές Πήλιο, το βουνό των Κεντάβρων. Να σημειώσουμε, και αυτό καταγράφαμε το ρεπορτάζ, και δεν είναι μόνο μια δικιά τους παραδοχή, ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα σε ό,τι αφορά στο Πήλιο. Υπάρχουν βέβαια σημεία τα οποία χρειάζονται αποκατάσταση, όπως το καταδείξαμε και με το αναλυτικό ρεπορτάζ τηλεόραση του Άστρα κατά την περίοδο των πλημμυρών αλλά και μετά. Αλλά τώρα έχει αποκατασταθεί η προσβασιμότητα. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε είναι το σημαντικότερο. Mm-hmm. Όπως τη Μακρινίτσα ή με τη γέφυρα Μπέλε για το νότιο Πήλιο. Στα χωριά δεν καταγράφονται άλλα προβλήματα. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί ένα πεδίο όπου ο κόσμος μπορεί να έρθει να επισκεφθεί το Πήλιο και να το επιλέξει ως ένα δημοφιλή προορισμό που ούτως ή άλλως είναι. Και όλα αυτά διότι έχουν πέσει πάνω στα προβλήματα οι τοπικές κοινωνίες, σε συνεργασία βεβαίως και με τους Δήμους, και σίγουρα αυτό το οποίο χαρακτηρίζει αυτή την προσπάθεια είναι η ενότητα. Και η Μαγνησία μπορεί άνετα για αυτά τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά να αποτελέσει ένα προορισμό που να είναι must για τους επισκέπτες. Και οι επιχειρήσεις έχουν κάνει το ίδιο από τη δική τους πλευρά. Μέσα στις τόσες δυσκολίες έχουν τρέξει για να αποκαταστήσουν προβλήματα. Δηλαδή, τι μας λένε όλοι οι επιχειρηματίες? Ότι είμαστε ανοιχτά, λειτουργούμε κανονικά και τα ξενοδοχεία και η εστίαση και όλα. Οπότε οι επισκέπτες θα μπορέσουν και θα χαρούν τα Χριστούγεννά τους, οι διακοπές τους. Σαφώς. Και στο Μαγνησία και στο Πήλιο, αλλά και σε άλλα του Πηλίου, δεν υπάρχει επικινδυνότητα, ούτε κάποιος φόβος. Και επαναλαμβάνω, έχει αποκατασταθεί προσβασιμότητα για να επισκεφθείς τα όμορφα χωριά του Πηλίου, συμπεριλαμβανομένης και της Βυζίτσας, όπου έχουμε τις δηλώσεις τώρα. Του Πρόεδρου της τοπικής κοινότητας έχουμε τις δηλώσεις, Βασίλη, του κ. Απόστολου Καφετζή. Πάμε να τον ακούσουμε. Έτοιμο το Πήλιο για να δεχθεί επισκέπτες για το επόμενο διάστημα και κυρίως για τα Χριστούγεννα, επισημαίνουν χαρακτηριστικά κάτοικοι περιοχών του Πήλιο αλλά και επαγγελματίες. Χαρακτηρίζουν το φαινόμενο πρωτόγνωρο σε ό,τι αφορά στις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, επισημαίνουν χαρακτηριστικά ότι η ενότητα και το ενδιαφέρον κυρίως τόσο από τους κατοίκους όσο και από πλευράς των τοπικών αρχών σε συνεργασία με το κεντρικό κράτος τρέχουν γρήγορα τις αποκαταστάσεις. Μένουν να γίνουν πολλά ακόμη, ωστόσο η προσβασιμότητα υπάρχει στο Πήλιο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στα χωριά και όλα είναι έτοιμα για να υποδεχθούμε τους επισκέπτες. Είναι το μήνυμα από πλευράς κατοίκων ιστορικών χωριών του Πηλίου. Η αλήθεια είναι πραγματικά αυτό που μας συνέβη ήταν πρωτοφανές, δεν έχει ξαναγίνει. Όμως ο Δήμος είναι σε εγρήγορση, αποκατέστησε αμέσως τις ζημιές που υπήρχαν, ειδικά στον ορεινό όγκο του Πηλίου. Ανταποκρίθηκε αμέσως στις απαιτήσεις που δημιουργήθηκαν. Οι υποδομές όλες επανήλθαν στην κανονικότητα. Όλα τα ξενοδοχεία είναι σε λειτουργία, τα εστιατόρια, οι καφετέριες, οι δράσεις που ενεργούμε εδώ στο Πήλιο και όλα είναι πλέον στο κανονικό ρυθμό. Δεν έχουμε δηλαδή, δεν υστερούμε σε κάτι όπως ήμασταν πριν.
Ο κόσμος είναι λίγο διστακτικός και ένας από τους λόγους που είχαμε ήδη κανονίσει την εκδήλωση αυτή είναι να τη φέρουμε εις πέρας για να μάθει ο κόσμος ότι πραγματικά δεν έχουμε καμία μα καμία ατέλεια πλέον και είμαστε, επιστρέψαμε στην κανονικότητα με όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Το σημαντικότερο πάντως είναι ότι έχει αποκατασταθεί από την πρώτη στιγμή μετά τις θεομηνίες η πρόσβαση σε ό,τι αφορά περιοχές του Πηλίου. Όπως για παράδειγμα με τη γέφυρα Μπέλε για τα καλά νερά και προς το νότιο Πηλίο, παράλληλα έχει αποκατασταθεί και η προσβασιμότητα προς τη Μακρινίτσα. Και τώρα, Ιωάννα, που οι επιχειρήσεις προσπαθούν να ξαναλειτουργήσουν, να καλωσορίσουν και πάλι τον κόσμο, γιατί έχει αφήσει ένα αποτύπωμα όλο αυτό με τις καταστροφές σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, έρχεται κάτι άλλο να τους αποσυντονίσει και είναι το φορολογικό νομοσχέδιο, είναι οι προβλέψεις αυτού του νομοσχεδίου. Γι' αυτό και είχαμε μία σύσκεψη στη Λάρισα. Θα έχουμε. Θα έχουμε την ερχόμενη Τετάρτη το πρωί μία σύσκεψη στο επιμελητήριο της πόλης, στην οποία θα συμμετέχουν οι επιχειρηματίες της εστίασης, καθώς θέλουν να προγραμματίσουν τις επόμενες δράσεις τους ενάντια σε αυτό το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Όπως είχαμε δει τις προηγούμενες μέρες, και οι επιχειρηματίες της εστίασης στη Λάρισα αντιδρούν γι' αυτό το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Έχουν δηλώσει ότι θα συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις και θα συμβάλλουν και με τους υπόλοιπους επαγγελματίες στο να γίνει κάποια αλλαγή και να μην θεσπιστεί τελικά αυτό το νομοσχέδιο. Mm-hmm. Και αναφέρουν και αυτό που είπες και εσύ, Βάσο, ότι την ίδια στιγμή που προσπαθούν να ανακάμψουν μετά τις πλημμύρες και να παρακινήσουν λίγο τον κόσμο να βγει, γιατί και η κινητικότητα είναι περιορισμένη, και το αναφέρουν και σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, μετά την πανδημία, μετά τον κορονοϊό, μετά την ακρίβεια, mm-hmm. τώρα έρχεται και αυτό το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο είναι τα φόπλακα για τις επιχειρήσεις. Τονίζουν με κάθε ευκαιρία και αναφέρουν μάλιστα οι επιχειρηματίες της εστίασης ότι δεν έχουν όλες οι επιχειρήσεις κέρδος, όπως θέλει να αναφέρει η κυβέρνηση μέσω αυτού του νομοσχεδίου. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Παρόν στην Πανελλαδική Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας ενάντια στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, θα δώσουν και οι επιχειρηματίες της εστίασης στη Λάρισα. Δεδομένου ότι η εστίαση δεν είναι στα καλύτερά της, όπως λένε χαρακτηριστικά, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο έρχεται να αποτελέσει τα φόπλακα και για τους ίδιους. Για τον λόγο αυτό, οι επιχειρηματίες της Λάρισας την Τετάρτη το πρωί θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη στο επιμελητήριο της πόλης, ενώ θα δουν πώς θα συνεχίσουν και μελλοντικά. Πλέον η κυβέρνηση, αν και με φιλελεύθερες στάσεις για την οικονομία, βράζει τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και παίρνει το ζουμί. Αυτό το 1500 το θεωρούμε παντελώς απαράδεκτο. Το παράδειγμα του Υπουργού ότι δεν είναι δυνατόν ένας εργαζόμενος να παίρνει λιγότερα από τον επιχειρηματία, θα του απαντήσω με το εξής. Εγώ θα του φέρω 50 επιχειρηματίες, επαγγελματίες που είναι χρεωμένοι. Θέλω να μου φέρει τους αντίστοιχους εργαζομένους αυτός. Είναι ατυχές, θεωρώ, το παράδειγμα του. Και το άλλο που είπε ότι δεν είναι δυνατόν να ζει ένας με 1500, θα το απαντήσω. Η εθνική σύνταξη είναι 400 ευρώ. Λοιπόν, και τα μισά είναι για φάρμακα. Με αυτήν τη συνταγή μπορούμε και ζούμε κι εμείς και με πολύ λιγότερα. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο να ξεκινάς και να λες κάθετα, οριζόντια, ότι όλοι θα πληρώσετε τόσα. Δεν είναι υποχρεωμένη μια επιχείρηση να βγάζει κέρδη. Υπάρχουν επιχειρήσεις που μπαίνουν μέσα. Εμείς θα κάνουμε μια κινητοποίηση, έχουμε μια συγκέντρωση εδώ στις 11 την Τετάρτη, το πρωί στο επιμελητήριο, και από εκεί θα δούμε τι θα κάνουμε να στηρίξουμε τη φιλελεύθερη πολιτική. Θεωρώ και πιστεύω ότι τα λουκέτα έρχονται το ένα μετά το άλλο. Σίγουρα θα συνεχίσουν να μπαίνουν λουκέτα, όχι μόνο σε εμάς, σε όλους τους επαγγελματίες. Δεν είναι θέμα μόνο εστίασης, είναι θέμα όλων των επαγγελματιών. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Μας ζητάνε πολύ περισσότερα τώρα σαν κυβέρνηση, τη στιγμή που δεν έχουν οι πελάτες να μας δώσουν. Και πώς πάει η εστίαση στη... Η εστίαση δεν νομίζω ότι είναι στα καλύτερά της. Τα τελευταία χρόνια για να περάσεις καλά, η εστίαση είναι όταν περνάς καλά. Όταν έχεις πρόβλημα επιβίωσης, δεν είναι δυνατόν να βγεις έξω να ξοδέψεις χρήματα. Εμείς είμαστε για το ευζήν. Είμαστε σε παρένθεση περιττή. Εάν δεν έχεις τα απαραίτητα, δεν θα αρχίσεις τα περιττά. Μεταξύ άλλων από τους επιχειρηματίες αναφέρεται ότι δεν είναι δεδομένο ότι κάθε επιχείρηση βγάζει κέρδος και ότι το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που προτείνει η κυβέρνηση αγνοεί αυτή την παράμετρο. Την Τετάρτη λοιπόν μεθαύριο οι νεότερες αποφάσεις των επιχειρηματιών. Τώρα πάμε να κλείσουμε, Βασίλη, με μια πολύ όμορφη εκδήλωση που έγινε και πραγματικά προλογίζοντάς την και εμείς από εδώ λέγαμε ότι δίνει αισιοδοξία για το αύριο, για να προχωρήσουν όλοι μπροστά μετά τις καταστροφές. Αναφέρομαι στην γιορτή Φυρικιού που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή χθες στη Βυζίτσα του Πηλίου.
Είχε πολλά πεντανόστιμα εδέσματα, είχε μουσική, είχε διασκέδαση. Είχε κόσμο. Προφιστός. Είχε κόσμο. Πάρα αυτό πολύ κόσμο. Αυτό το σημαντικότερο. Τώρα έχει άμεση συνάφη με το ρεπορτάζ που δείξαμε προηγούμενο. Ακριβώς. Μεγάλη επιτυχία. Ναι, ακριβώς. Γιορτή Φυρικιού και είναι πολύ σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις, διότι αποτυπώνουν, θα λέγαμε, δίνουν στίγμα για το πολιτιστικό και όχι μόνο το πολιτισμικό γενικότερα υπόβαθρο των περιοχών μας, των πανέμορφων χωριών του Πηλίου, σε κάθε περίπτωση, αλλά πρωτίστως αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα με τα τοπικά προϊόντα και το Πήλιο και η Μαγνησία φημίζεται γι' αυτό. Εκτός από τις ομορφιές βεβαίως του Πηλίου, έχουμε και τα τοπικά προϊόντα τα οποία είναι ξεχωριστά και γνωστά σε ολόκληρη την Ελλάδα και αυτό ανεδείχθη εν προκειμένου με τη Γιορτή Φυρικιού που συγκέντρωσε όπως είπαμε πολύ κόσμο και καταδεικνύει ότι ακριβώς μπορεί ο κόσμος να σπεύσει σε αυτές τις όμορφες εκδηλώσεις ή να κάνει τις διακοπές του και όταν είναι στο Βόλο στις διακοπές του στη Μαγνησία να απολαύσει την παρουσία και σε αυτές τις εκδηλώσεις και να γευτεί και τα τοπικά προϊόντα. Όλα αυτά λοιπόν ως πακέτο αναδείχθηκαν σε αυτή τη γιορτή Φυρικιού και βεβαίως ικανοποιήθηκαν και οι πιο απαιτητικοί ουρανίσκοι από τις γεύσεις που δοκίμασαν σε αυτή την εκδήλωση. Σας ευχαριστώ και τους δύο για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και εμείς να δούμε αυτές τις όμορφες εικόνες. Ο Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Γυναικών Βυζίτσας Εσπερίδες με την υπόστηριξη του Δήμου Νοτίου Πηλίου διοργάνωσε την Κυριακή μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα την ανάδειξη παρασκευής γλυκισμάτων με βάση το πηλιορίτικο φυρίκι. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τελετή αγιασμού. Συνέχεια ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός των επισήμων. Κατόπιν υπήρξε ξενάγηση στο χώρο του συνεταιρισμού, καθώς και παρασκευή γλυκού κουταλιού από φυρίκι και πετιμέζι φυρικιού, ενώ έγινε και διαγωνισμός καλύτερης μιλόπιτας. Οι ξεχωριστές γεύσεις κυριάρχησαν και για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Υπήρχε παράλληλα και μπουφές με πηλιορίτικα εδέσματα και μουσική από βολιώτικο μουσικό συγκρότημα. Πλήθος κόσμο έδωσε το παρόν και απόλαυσε τα ξεχωριστά εδέσματα σήμα κατά τεθέν του Πηλίου. Έχουμε τη γιορτή Φυρικιού εδώ στη Βυζίτσα, που με τη συνδρομή του Δήμου Νοτιού Πηλίου θα γίνει λοιπόν αυτή εδώ η γιορτή Φυρικιού. Είναι μια αφορμή να γιορτάσουμε τη συγκομιδή του Φυρικιού. Σε όλα τα χωριά του Πηλίου έχουμε καλλιέργεια φυρικιού, αλλά η Βυζίτσα έχει τη χαρά να έχει μια ιδιαίτερη θέση. Μια και εδώ και πολλά χρόνια έχει βραβευτεί ένας παραγωγός που ήταν από εδώ στη 16η έκθεση Θεσσαλονίκης το 1951. Ο παραγωγός αυτός ήταν ο Μενέλαος Παρίσης, που συνεχίζουν ακόμα τα παιδιά του να καλλιεργούν εδώ το κτήμα. Κέρδισε λοιπόν αυτό το βραβείο για την άρεστη ποιότητα φυρικιού το 1951. Η Βυζίτσα έχει ιστορία στα μήλα, μια και το 1987 κέρδισε το βραβείο του Χρυσού Μήλου από το Υπουργείο Τουρισμού, όσο καλύτερος διατηρητέος οικισμός. Είναι μια μέρα γιορτής για τη Βυζίτσα. Πραγματικά είναι μια πρωτοβουλία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Εσπερίδες της Βυζίτσας για το φυρίκι. Θέλουμε να το κάνουμε θεσμό για την περιοχή, διότι η περιοχή είναι κατεξοχήν που καλλιεργείται το προϊόν του, το μήλο του φυρίκι. Είναι ιδιαίτερες συνθήκες φέτος λόγω των γεγονότων με τις θυομηνίες που γίναν και τις καταστροφές και η πρωτοβουλία αυτή του συνεταιρισμού είναι αξιέπινη. Είναι ένα προϊόν, pop προϊόν, και pop δεν έχει πάρει την ονομασία pop, αλλά είναι ένα προϊόν τοπικό εδώ, το οποίο φύγεται εδώ στην περιοχή και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να το αναδείξουμε και να το βγάλουμε προς τα έξω, ώστε ο κόσμος να το μάθει. Βέβαια έχει και διπλό σκοπό η εκδήλωση, να παρουσιάσουμε το μήλο και παράλληλα να προσκαλέσουμε τον κόσμο να έρθει εδώ στο Πήλιο και να απολαύσει τις ομορφιές του. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στο συνεταιρισμό γυναικών εδώ, που είχαν την πρωτοβουλία να ξεκινήσουν και να κάνουν αυτή την εκδήλωση. Θα είμαστε δίπλα τους σε κάθε εκδήλωση τέτοιου είδους, η οποία προάγει και βγάζει προς τα έξω όλα αυτά τα προϊόντα του Πηλίου. Σήμερα λοιπόν είναι μια ξεχωριστή μέρα για μας. Είναι μια μέρα που προσπαθούμε να την καθιερώσουμε σε θεσμό πλέον. Είναι η γιορτή του φυρικιού μας, του μήλου που παράγουμε αποκλειστικά εδώ στο Νότιο Πήλιο και είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό το προϊόν που πρέπει να το αναδείξουμε και να το κάνουμε πιο γνωστό στον ευρύτερο κόσμο. Σήμερα πραγματικά οι Εσπερίδες εδώ με τη συμβολή του Δήμου διοργανώσαμε την εκδήλωση αυτή.
η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Θα δοκιμάσουμε δέσματα της περιοχής εδώ, φαγητά, λιχουδιές, γλυκίσματα, τα πάντα. Και στο τέλος θα έχουμε και εκδηλώσεις με χορευτικά, με χορό μάλλον, όχι χορευτικά, και θα περάσουμε πάρα πολύ καλά στην παρέα μας. Θα δοκιμάσουμε τις γεύσεις μας, τις λιχουδιές μας είπαμε, και θα είμαστε πάρα πολύ καλά. Κάθε χρόνο λοιπόν προσπαθούμε να το κάνουμε θεσμό τώρα αυτό και να το αναδείξουμε στο ευρύτερο κοινό. Την επιμέλεια πάντως για τον Μποφέ και ο γνωστός σεφ Νικόλαος Κλίτσος. Κριτή, σε ό,τι αφορά το διαγωνισμό καλύτερης μιλόπιτας, ήταν η κυρία Ελένη Ψυχούλη. Πάμε τώρα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγο πάλι. Εδώ επιστρέψαμε μαζί σας μετά τις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τους παραγωγούς μας, τι γίνεται με τους παραγωγούς της Θεσσαλίας, μια Θεσσαλία που συνεχίζει να δοκιμάζεται σκληρά, κυρίως ό,τι έχει να κάνει τον πρωτογενή τομέα μετά τις μεγάλες πληγές της κακοκαιρίας. Είναι εδώ μαζί μας και ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, ο κύριος Ανδρέας Λικουρέτζος. Καλό σας απόγευμα, κύριε πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, κυρία Σαμακόβλη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θέλουμε να μας ενημερώσετε, γιατί την περασμένη Παρασκευή, όπως είχε ανακοινωθεί, έτσι και έγινε, ξεκίνησε η πληρωμή των προκαταβολών των αποζημιώσεων για τους παραγωγούς στη Θεσσαλία. Πώς εξελίσσεται αυτή η διαδικασία, πώς ξεκίνησε και πώς εξελίσσεται μέχρι στιγμής? Είναι εκ των πραγμάτων μία δυσχερής διαδικασία, διότι απαιτείται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να προσδιορίσουμε τους δικαιούχους παραγωγούς, αλλά και το ύψος της αποζημίωσης την οποία δικαιούται ο κάθε παραγωγός. Αξίζει να σας πω ότι έχουν δηλωθεί στον ΕΛΓΑ ως ζημιωθέντα κτήματα 86.000 αγροτεμάχια. Αυτό λοιπόν, σε συνδυασμό με το πρόβλημα, όπως το περιγράψατε προηγουμένως, των υδάτων τα οποία βρίσκονται ακόμα στο πεδίο, ιδιαίτερα στη λίμνη Κάρλα, mm-hmm. αλλά και εκεί όπου πέρασαν, δημιουργεί ένα τεράστιο ζήτημα για το πώς θα προσδιοριστούν οι δικαιούχοι και οι πληγείς περιοχές. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιήσαμε τις δορυφορικές εικόνες του συστήματος Κοπέρνικους, οριοθετήθηκαν οι περιοχές από τα συνεργεία του ΕΛΓΑ, τα οποία ενισχύθηκαν με 80 περίπου εκτάκτους υπαλλήλους, για να καταλήξουμε σε κάποια ψηφιακά αρχεία με τα οποία προσδιορίσαμε τι μπορούμε να δώσουμε σε κάθε παραγωγό. Αυτό είναι μια διαδικασία που σωστά είπατε σε εξέλιξη. Δηλαδή δεν ολοκληρώθηκε με την πρώτη πληρωμή προκαταβολών η ευθύνη και η υποχρέωση του ΕΛΓΑ ή εξαντλήθηκαν όλοι οι παραγωγοί. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουμε ανοίξει δύο γραμμές, οι οποίες βρίσκονται στη διάθεση των παραγωγών στο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ Λάρισας, οι οποίες λειτουργούν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, τα παραπονά τους, τις επισημάνσεις για παραλήψεις, για αστοχίες, ούτως ώστε τις επόμενες των ημερών, σταδιακά και πριν από τις εορτές των Χριστουγέννων οπωσδήποτε, να έχουμε αντιμετωπίσει όλα όσα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, για να μην υπάρχουν αδικίες και να μην υπάρχουν παραπονούμενοι παραγωγοί. Ανοίξατε λοιπόν αυτές τις τηλεφωνικές γραμμές για να δεχθείτε, όπως και εσείς ανακοινώσατε, οποιασδήποτε στρεβλώσεις, αστοχίες, λάθη, παραλήψεις, ναι. Γιατί είναι ένας μεγάλος όγκος δεδομένων που έχετε κληθεί και εσείς να διαχειριστείτε. Κατά συνέπεια, καταλαβαίνουμε ότι προβλέψατε ότι δεν θα πάνε και όλα πολύ ορθά. Τώρα, το ρεπορτάζ το δικό μας λέει ότι αυτές οι τηλεφωνικές γραμμές έχουν σπάσει από κλήσεις. Δηλαδή, έχετε δεχθεί ένα μεγάλο όγκο τηλεφωνημάτων από παραγωγούς. Αυτό είναι ευχάριστο από μία πλευρά, διότι οι παραγωγοί μας εμπιστεύονται τον ΕΛΓΑ. Το έχουμε κερδίσει αυτό την εμπιστοσύνη τους τα τελευταία χρόνια. Έχουμε σταθεί δίπλα τους σε όλες τις κρίσεις, χάρη της γενναιόδορης στήριξης του ΕΛΓΑ από την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, και βεβαιώνω τους παραγωγούς που απευθύνονται στον οργανισμό ότι θα λάβουν τις απαντήσεις τις οποίες τους οφείλουμε. Και θα είναι απαντήσεις οι οποίες στηρίζονται στις διατάξεις αφενός των νόμων τους οποίους εφαρμόζουμε, τις διατάξεις των οποίων εφαρμόζουμε, όπως με την τελευταία
κοινή υπουργική απόφαση μέσω της οποίας καταβάλλονται αυτές οι προκαταβολές, αλλά και σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να αγνοήσουμε τα αιτήματά τους. Εκείνο όμως το οποίο θέλω να εξηγήσω, ναι, είναι για να μην δημιουργούνται και παρεξηγήσεις. Άλλο πράγμα κάποιος να αναφέρεται σε μια παράληψη, σε ένα λάθος, σε μια αδικία, και άλλο καθένας να φαντάζεται ότι μπορεί, επειδή έγινε αυτή η τρομακτική καταστροφή, ότι μπορεί να διεκδικήσει ό,τι φαντάζεται. Αυτό δεν γίνεται, διότι έχω αιτήματα από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κανένα επιχείρημα, κανένα δίκιο. Και έχουμε και πρακτικές όπου δηλώθηκαν ζώα ως απολεσθέντα ενώ δεν υπήρχαν, όπου δηλώνονται καλλιέργειες, π.χ. σιτηρά, ξαφνικά έχουν βαφτιστεί βαμβάκια. Αυτά λοιπόν καλό θα κάνουν να μην επιμείνουν, διότι θα τα ελέγξουμε μέχρι τέλους, και αν έλαβαν κάποια προκαταβολή παραπάνω από ό,τι δικαιούνται, θα το επιστρέψουν πίσω. Και θα το επιστρέψουν όχι στον ΕΛΓΑ, γιατί δεν πληρώνει ο ΕΛΓΑ, πληρώνει το Υπουργείο Οικονομικών σε αυτό το πρόγραμμα. Θα το επιστρέψουν μέσω των εφορείων. Και αν δεν το επιστρέφουν, θα χάσουν τη φορολογική τους ενημερότητα. Είπαμε με ακρίβεια και δικαιοσύνη, με κατανόηση, με κοινωνική ευαισθησία, αλλά κανένας κρατικός λειτουργός δεν μπορεί να παραβιάζει τους νόμους. Και κανένας παραγωγός δεν έχει δικαίωμα να διεκδικεί ό,τι δεν δικαιούται. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Τα λέμε τώρα από την αρχή ναι, για να μην έχουν παρεξηγήσει στη συνέχεια. Απόλυτα σαφές, κατανοητό. Λέτε ότι ήδη έχετε βρεθεί μπροστά σε τέτοια περιστατικά. Βεβαίως. Ήδη τα έχετε αντιμετωπίσει. Εδώ δεν υπάρχουν χρήματα να πεταχτούν στον αέρα. Το καταλαβαίνουμε αυτό όλοι όσοι βασιζόμαστε στην κοινή λογική. Δεν υπάρχει χρήμα για να πεταχτεί στον αέρα. Το κάθε ευρώ ελέγχεται ως πληρωμή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπάρχουν υπάλληλοι οι οποίοι θα υπογράψουν αποζημιώσεις οι οποίες δεν είναι, δεν στηρίζονται σε ακριβή στοιχεία. Και πέρα από αυτό, κύριε Λικουρέτζο, είναι τόσο μεγάλες οι ανάγκες που υπάρχουν για στήριξη των παραγωγών, που αλίμονο αν κονδύλιαν χρήματα, πεταγόντουσαν από εδώ και από εκεί έτσι ανεξέλεγκτα και τα στερούνταν άνθρωποι που πραγματικά τα έχουν ανάγκη. Αυτό το κατανοούμε απόλυτα. Τι γίνεται όμως τώρα σε εκείνες τις περιπτώσεις των παραγωγών που περίμεναν να πληρωθούν προκαταβολή με προσδιορισμό της τιμής 140 ευρώ για το βαμβάκι, για παράδειγμα, και δεχόμαστε και εμείς τηλεφωνήματα, φαντάζομαι και εσείς, ότι έλαβαν 50 ευρώ. Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόκληση. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι κάτι που φανταζόντουσαν, είναι κάτι που ανακοινώθηκε. Μάλιστα. 140, όπως έχει ανακοινώσει ο Υπουργός στη Λάρισα προμηνός, λαμβάνει παραγωγή, των οποίων οι καλλιέργειες υπέστησαν στο βαμβάκι 80 έως 100% ζημία, άρα ήταν στις περιοχές πλημμυρισμένες. Ναι. 100 λαμβάνουν οι παραγωγοί οι οποίοι έχουν ζημία από 60 έως 80%. Και κάτω από 60% λαμβάνουν 50. Και κάποιοι δεν θα έπρεπε να λαμβάνουν και καθόλου, διότι δεν υπέστησαν ζημία. Αλλά έτσι οριοθετήσαμε τις περιοχές, γιατί δεν είναι δυνατή αυτή τη στιγμή η εξατομικευμένη εκτίμηση ανά χωράφι, ανά αγροτεμάχιο, λόγω των συνθήκων τις οποίες περιγράψαμε και μην τις επαναλάβουμε. Και για να εξυπηρετήσουμε την ταχύτητα των διαδικασιών, ορίσαμε αυτές τις τρεις ζώνες. Αυτά δεν είναι αυθαίρετες αξιολογήσεις. Έχουν δοθεί από την αποτύπωση των δορυφορικών εικόνων μέσω του σύστημα Κοπέρνικος και τις οριοθετήσεις των υπαλλήλων του ΕΛΓΑ. Βεβαίως, πρώτος εγώ θα πω ότι ενδεχομένως εδώ να υπάρχουν λάθη. Αυτά θα αντιμετωπιστούν, είπαμε στη συνέχεια. Αλλά επειδή σήμερα είχα πληροφορίες ότι διαμαρτύρονται κάποιοι παραγωγοί σε περιοχές που δεν πλημμύρισαν. Αυτό λοιπόν δεν πρόκειται να μας κάμψει και να πούμε ναι, έχετε δίκιο όλοι. Διότι, επαναλαμβάνω, κανένας δεν πρόκειται να υπογράψει κάτι το οποίο δεν στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία. Ναι. Αυτοί που έχουν δίκιο, ναι, αν κάποιος παραγωγός έχει πλημμυρίσει το χωράφι του, είναι σε οριοθετημένες περιοχές ως πλημμυρισμένοι και δεν πήρε τα 140 ευρώ, βεβαιώνω ότι θα τα λάβει. Μάλιστα. Άρα θα υπάρξει ένας επόμενος έλεγχος, λέτε. Βεβαίως. Γιατί εσείς μπορεί να τους πληρώσατε 50 ευρώ, γιατί ήταν 60% και κάτω η καταστροφή, λέτε. Αλλά οι ίδιοι λένε ότι είναι μεγαλύτερο το ποσοστό. Θα ελεγχθεί. Αυτό θα ελεγχθεί και θα πάρει το συμπληρωματικό ποσό. Έχουμε βάλει στόχο μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2024 να έχουμε εξοφλήσει πλήρως το ad hoc πρόγραμμα του Ντάνιελ Ηλίας. Παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή μας έδωσε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρονικό διάστημα 4 ετών. Εμείς μόνοι μας, ως Υπουργείο, ο Υπουργός ο κύριος Αβγενάκης, εγώ ως Πρόεδρος του ΕΛΓΑ,
κατόπιν ενημέρωση την οποία κάναμε στον Πρωθυπουργό, στον κύριο Μητσοτάκη, μόνοι μας θέσαμε το χρονικό αυτό, το χρονοδιάγραμμα αυτό, διότι το χρονικό όριο του τέλους του Ιουνίου 2024, γιατί καταλαβαίνουμε τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται οι παραγωγοί μας. Και ρίχνουμε όλο το βάρος αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία. Χωρίς να σημαίνει ότι υποτιμούμε τις πυρκαγιές της Ρόδου, τις πυρκαγιές του Εύρου, τις πυρκαγιές στην Αττική, τον καύσωνα που έπληξε αμπελοκαλλιέργειες, όλα αυτά τρέχουν μαζί στον ΕΛΓΑ. Και μάλιστα με ένα προσωπικό το οποίο έχει μειωθεί κατά το 1 τρίτο στην τριετία που εγώ ανέλαβα πρόεδρος. Και προσπαθούμε με προσλήψεις εκτάκτων, προσπαθούμε με το φιλότιμο των στελεχών του ΕΛΓΑ, στους οποίους εκφράζω τις ευχαριστίες μου. Είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά τους παραγωγούς στη Θεσσαλία, αλλά και οι παραγωγοί στη Θεσσαλία να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να είναι βέβαιοι ότι κανείς τους δεν θα αδικηθεί. Είναι τόσο εκτεταμένα τα περιστατικά από ορισμένους που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση και να λάβουν χρήματα που δεν δικαιούνται, που σας κάνει να είστε ως ΕΛΓΑ τόσο διστακτικοί απέναντι στα αιτήματα της διόρθωσης ή της... Να σας το πω διαφορετικά. Εντυπωσιάζαμε από το θόρυβο που κάνουν εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν δίκιο. Αυτοί οι οποίοι έχουν δίκιο γνωρίζουν ότι θα τους αναγνωριστεί, ότι θα διορθωθεί η όποια στρέβλωση υπήρξε αυτή τη στιγμή, διότι πάντοτε έτσι συνεργαζόμαστε στον ΕΛΓΑ. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε διαχειριστεί την υπόθεση Ιαννός, το μεσογειακό κυκλώνα Ιαννός, με ανάλογες ζημίες, όχι βέβαια σε αυτήν την έκταση. Αρκεί να σας πω ότι τώρα έχουμε πληρώσει 124 εκατομμύρια ευρώ για προκαταβολές σε απώλεια ζωικού κεφαλαίου και απώλεια σπιτικής παραγωγής, όταν το σύνολο του Ιαννού μαζί με τις ενστάσεις έφτασε στα 60 εκατομμύρια. Εμείς εκτιμούμε τώρα ότι θα κινηθούμε στα 260 εκατομμύρια με 300 ως προς την τελική εξόφληση των ζημιών του πρωτογενούς τομέα, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι ζημίες στο πάγιο κεφάλαιο, στο έγκυο κεφάλαιο, στις υποδομές, στο γεωργοτεχνολογικό εξοπλισμό, που αυτά ευτυχώς ο συμπατριώτης σας, ο υφυπουργός, ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος, ηγείται του πιο καυτού, θα έλεγα, τμήματος της δημόσιας διοίκησης, της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, ως υφυπουργός, και έχει οργανώσει την στήριξη των παραγωγών μέσω της κρατικής αρρωγής. Επομένως, εσείς χρονικά πότε λέτε ότι θα κλείσει όλο αυτό το κεφάλαιο με το να λαμβάνουν οι πληττόμενοι παραγωγοί ό,τι πρέπει, μιλάμε τώρα και για τους αγρότες και για τους κτηνοτρόφους, και να μπορούν να ξεκινήσουν και πάλι μια κανονική παραγωγή? Εμείς έχουμε στόχο μέχρι τις εορτές των Χριστουγέννων να αντιμετωπίσουμε τις περισσότερες των περιπτώσεων στο επίπεδο των προκαταβολών. Αμέσως μετά την έναρξη του νέου έτους θα ξεκινήσουμε με τα οριστικά πορίσματα της εξοφύησης. Και σας είπα ότι μέχρι 30 Ιουνίου του 2024 φιλοδοξούμε και θα το επιτύχουμε να έχουν εξοφληθεί όλα τα πορίσματα. Μόνοι μας είχαμε θέσει χρονοδιάγραμμα εξόφλησης και στον Ιαννό, την άνοιξη του επόμενου έτους, την άνοιξη του 2021, και το είχαμε επιτύχει και αυτό, το ίδιο θα γίνει και τώρα. Εγώ συνηθίζω να λέω μια φράση που την έμαθα στη Μακεδονία. Ο λόγος μας είναι λίρα 100. Ό,τι λέμε αυτό είναι. Δεν αλλάζει, ούτε υποσχέσεις μοιράζουμε, ούτε αδικούμε, ούτε εμπέσουμε, ούτε δημιουργούμε ουτοπίες και αυτά πάτε στους παραγωγούς. Ακρίβεια και δικαιοσύνη. Έτσι ξεκίνησα στον ΕΛΓΑ, έτσι πορευόμαστε, έτσι θα κλείσω και τον κύκλο μου εκεί κάποια στιγμή. Υπάρχουν σήμερα καλλιέργειες που είναι εντελώς εκτός και δεν έχουν λάβει καμία προκαταβολή και εξετάζεται να πληρωθούν στη συνέχεια. Βεβαίως. Υπάρχουν κάποιες καλλιέργειες οι οποίες δεν έλαβαν προκαταβολή, δεν ήταν στο πρώτο αρχείο το οποίο συγκροτήθηκε από τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ. Αύριο 9 η ώρα το πρωί στην Αθήνα υπάρχει σύσκεψη με όλα τα στελέχη του ΕΛΓΑ Θεσσαλίας και την κεντρική διοίκηση του οργανισμού υπό τη δική μου προεδρία, ούτως ώστε να δούμε το νέο χρονοδιάγραμμα, να δούμε πότε θα καλυφθούν όλες εκείνες οι παραγωγές, εκείνες οι καλλιέργειες οι οποίες δεν έλαβαν προκαταβολή. Σας είπα, είναι μια διαδικασία με δυναμική εξέλιξη, την οποία παρακολουθούμε καθημερινά, και ακριβώς γι' αυτό πραγματοποιείται και αύριο η σύσκεψη αυτή. Στις 12 η ώρα στη Βουλή ο Υπουργός έχει συνάντηση με κάποιους εκ των παραγωγών και με τους βουλευτές του νομού Λαρίσης, νομίζω, δεν ξέρω αν είναι και από άλλους νομούς, περιφερειακές ενότητες όπως λέμε τώρα της Θεσσαλίας. Εγώ θα είμαι εκεί και σε αυτή τη σύσκεψη, και εδώ είμαστε με διάλογο, με σύνεση, με υπευθυνότητα,
με σοβαρότητα να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Επομένως, θα πληρωθούν στη συνέχεια όλες οι καλλιέργειες. Ναι, βεβαίως. Ναι. Άρα όσοι έχουν υποστεί ζημιές, και το ξαναλέμε αυτό, σε ό,τι καλλιέργεια θα... Βεβαίως. Γιατί ακούσατε κι εσείς, φαντάζομαι, γι' αυτό μου κάνατε αυτή την ερώτηση, την άκουσα κι εγώ, ότι πήραμε απόφαση να εξαιρέσουμε καλλιέργειες. Αυτό δεν ευσταθεί. Για ποιο λόγο να το κάνουμε αυτό? Δεν είναι όμως, επαναλαμβάνω, εφικτό ο τεράστιος αυτός όγκος που δεν έχει ξανά στον ΕΛΓΑ αντιμετωπιστεί 86.000 αγροτεμάχια να πρέπει να λάβουν προκαταβολή, να πρέπει να ξεκαθαριστούν οι καλλιέργειες. Να περιμένουμε σημειωτέων το αρχείο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον ΕΛΓΑ με τη δήλωση του 2023 ήρθε τέλειο Οκτωβρίου. Και αυτή τη στιγμή στις 18 δώσαμε προκαταβολές. Τι άλλο να ζητήσω παραπάνω από τους υπαλλήλους του ΕΛΓΑ? Πώς να γίνει? Δεν έχουμε κανέναν άλλο τρόπο. Το συντομότερο δυνατόν είναι. Το είπε και ο κύριος Υπουργός στη δήλωση, ότι σε συντομότατο χρόνο το καταφέραμε. Μάλιστα. Και τέλος τώρα, αυτά που δέχεστε ως παρατηρήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο, θα μπουν και αυτά στο τραπέζι της συζήτησης, να ξεχωρίσετε ποια είναι τα λογικά, ποια είναι τα παράλογα, τι μπορεί να διορθωθεί? Γιατί δέχεστε? Μία προς μία όλες οι υποδείξεις οι οποίες έγιναν και καταγράφονται θα εξεταστούν μία προς μία. Μάλιστα. Διότι δεν υπάρχει γενικός κανόνας εδώ. Θέλουμε να δούμε τι λένε. Παράδειγμα, 2 τηλέφωνα σήμερα από παραγωγούς σε μένα. Δεν είχαν πληρώσει την ειδική ασφαλιστική εισφορά του 2021. Φταίει ο ΕΛΓΑ που δεν πήραν προκαταβολή. Εδώ υπάρχουν κάποιες διαδικασίες. Και κανονικά θα έπρεπε να ζητήσουμε να έχουν πληρώσει την ειδική ασφαλιστική εισφορά και του 2022. Αλλά για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας, αναγνώρισης πραγματικότητας, είπαμε να έχουν πληρώσει μέχρι το 2021. Ενώ τελειώνει και ο χρόνος για την πληρωμή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς και του 2023. Δεν μπορεί κάποιος λοιπόν ο οποίος δεν είναι συνεπής να διαμαρτύρεται. Γι' αυτό σας είπα, αυτά που έχω αντιμετωπίσει εγώ σήμερα στο τηλέφωνο έχουν απάντηση ένα προς ένα. Και αυτά που καταγράφονται στη Λάρισα και αυτά που καταγράφει και το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΛΓΑ στην Αθήνα, όλα θα τα δούμε μία προς μία την κάθε περίπτωση. Αλλά σας είπα, να είναι σύνομη, να πατάει στις υποχρεώσεις και στις διαδικασίες που ακολουθεί ο ΕΛΓΑ. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας. Είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε τώρα εμείς σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε εντελώς θέμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις έρευνες, τις δύσκολες έρευνες, αλλά και τις ψυχοφθόρες για τους συγγενείς των θυμάτων που συνεχίζονται γύρω από την τραγωδία των Τεμπών. Είναι μαζί μας εδώ η πρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Μαρία Καριστιανού. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Κυρία Καριστιανού, τι συμβαίνει τώρα τις τελευταίες ημέρες με τις έρευνες πάνω σε ό,τι έχει απομείνει από αυτήν την τραγωδία? Πληροφορηθήκαμε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας ότι βρέθηκε, εντοπίστηκε και το μαύρο κουτί, αλλά πολλά ακούγονται ότι βρίσκονται σε αυτά τα συντρίμια. Σε ποιο στάδιο είσαστε εσείς? Τι εικόνα έχετε? Εμείς λοιπόν δυστυχώς που βρισκόμαστε στην Ελλάδα, εκτός από το πρωτοφανές συμβάν που έπεσε στο κεφάλι μας, ζούμε και το άλλο αδιανόητο. Να καθόμαστε 9 μήνες μετά να μαθαίνουμε ότι υπάρχει βιολογικό υλικό εκεί που πετάχτηκαν κακήν κακώς τα βαγόνια μέσα με τα χώματα. Υπολείμματα λοιπόν ανθρώπων, τα οποία περιμένουμε να συλλεχθούν όλα, γιατί είναι αρκετά από ό,τι μαθαίνουμε, και ακόμα η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Περιμένουμε λοιπόν να γίνει αυτή η επιλογή και στη συνέχεια να γίνει ταυτοποίηση για να μάθουμε αν έχουμε να παραλάβουμε και κάτι ακόμα ή όχι. Αυτό το γεγονός, εντάξει, δεν ξέρω από τι να πρωτοσχολιάσω. Να το πιάσω από την ηθική πλευρά, την ανθρώπινη. Από την πλευρά των νεκρών, ύβριση περί των νεκρών, ύβριση προς εμάς. Από πού να το πιάσεις, και φυσικά να καταλήξω
στο που είναι οι ανακριτές, οι εισαγγελείς. Δεν ξέρω που είναι. Που είναι αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για όλη αυτή την κατάσταση και υποτίθεται ότι έχουν οργανώσει και προχωρούν αυτή την κατάσταση προς τη δικαίωση. Θέλω να πω το εξής. 9 μήνες μετά από αυτή την τραγωδία, αυτό που λέτε κι εσείς είναι ότι δεν θα έπρεπε να βρισκόμαστε μπροστά σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή τώρα να γίνονται έρευνες πάνω στα κομινάρια, πάνω στα συντρίμια. Αυτό που εσείς θα περιμένατε είναι αυτός ο κύκλος των ερευνών, αυτών των ερευνών τώρα στους οποίους αναφερόμαστε, θα περιμένατε να έχει ολοκληρωθεί. Και... Μα φυσικά, αυτό που γίνεται κάθε δυστύχημα είναι ότι ο χώρος απομονώνεται, είναι επισκέψιμος μόνο σε ειδικούς ανθρώπους που έχουν κάποιο έργο να κάνουν, με πρώτο και κύριο τη συλλογή, την απομάκρυνση των τραυματιών. Και από εκεί και πέρα, γιατί και εμείς τώρα μάθαμε τι ισχύει σε αυτά τα πρωτόκολλα διεθνώς, είναι ότι αφού απομακρυνθούν οι τραυματίες, στη συνέχεια παγώνει κάπως η κατάσταση, έρχονται ειδικοί εμπειρογνώμονες, παίρνουν τις φωτογραφίες να δούνε πώς βρίσκονται τα βαγόνια, πού βρίσκονται μηχανές, τι βρίσκονται, φωτογραφίες και συλλογή κάποιων στοιχείων, και στη συνέχεια γίνεται πολύ προσεκτικά η απομάκρυνσή τους και αναφερεθούν οι νεκροί με όλα τα κομματάκια που, όπως μας λέει ο Άριος Πάγος, δεν βρήκαμε και τίποτα σημαντικό, μικρά κομματάκια λέει βρήκαμε, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, μια παρένθεση ότι για τον Άριο Πάγο αυτά τα κομματάκια των παιδιών μας είναι πολύ σημαντικά για μας. Είναι πολύ προσβολή να ακούμε αυτό το πράγμα από εκπροσώπους του νόμου. Λοιπόν, και αφού γίνει η συλλογή μετά και των νεκρών, στη συνέχεια συνεχίζουν με τις υπόλοιπες ειδικότητες των τεχνικών συμβούλων κτλ. Αποκλείουμε εκείνη των στοιχείων για τη διελέγηση της υπόθεσης. Σε εμάς, ξέρετε τι έγινε. Από την τρίτη μέρα αρχίζαν να παίρνουν τα βαγόνια με χώματα. Τα χώματα είχαν μέσα ό,τι είχαν ανθρώπινο υπόλοιμα, κινητά, πράγματα τα οποία βρίσκονται τώρα. Και τα βαγόνια δηλαδή τα πήγαν και τα πετάξαν εκεί. Και φυσικά μέσα σε όλη τη διαδικασία έρευνας που ξεκίνησε με τα σκυλιά για να βρούμε ουσιαστικά υπολείμματα νεκρών, βρέθηκε και το μαύρο κουτί της εμπορικής. Το οποίο δηλαδή, δεν απασχόλησε δηλαδή κανένα. Περιγράφεται η έλλειψη, η απουσία του. Δεν ενόχλησε. Μας περιγράφεται ότι σαν να έχουμε προσπεράσει το πιο σημαντικό στάδιο αυτών των ερευνών και το αφήσαμε εντελώς στην άκρη, εκεί που θα έπρεπε να συλλεγούν τα πιο πολύτιμα στοιχεία. Το αφήσαμε όλο αυτό στην άκρη και τώρα έρχεστε εσείς μέσα από τη δική σας πρωτοβουλία για να ανοίξετε αυτό τον κύκλο των ερευνών. Αλλιώς τι θα γινόταν δηλαδή. Αλλιώς δεν θα γινόταν τίποτα. Και αυτό που γίνεται τώρα, ξέρετε ότι εμείς το ζητάμε επιμόνως από τον Απρίλιο. Ναι. Προφανώς αυτό έγινε δεκτό, διότι κατάλαβε ο ανακριτής ότι εμείς δεν πρόκειται να δεχτούμε το αντίθετο. Δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτούμε ότι δεν θα γίνει περαιτέρω έρευνα με τα σκυλιά. Γι' αυτό και έγινε 9 μήνες. Ναι, απλά εσείς το βιώνετε όλο αυτό καθημερινά, έτσι, και μπορούμε όλοι να προσεγγίσουμε τη δυσκολία όλου αυτού που συμβαίνει για εσάς με αυτές τις διαδικασίες που κάποιοι άλλοι θα έπρεπε να τις είχαν προχωρήσει και όχι εσείς. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι γιατί και ενώ εσείς το ζητούσατε, αλλά και ενώ θα ήταν κάτι που θα έπρεπε να γίνει εξ αρχής, γιατί αυτό να πάει τόσο πίσω, γιατί αυτό να επιχειρηθεί να μείνει στην άκρη. Να σας πω λιγάκι, θα σας απαντήσω με ερώτηση. Ποια είναι η θέση του ανακριτή και της εισαγγελίας και του Αρείου Πάγου όταν συμβαίνουν αυτά? Όταν πηγαίνουμε 9 μήνες σε ένα χώρο και βρίσκουμε ανθρώπινα υπολείμματα και βρίσκουμε και μαύρο κουτί και ποιος ξέρει τι άλλο μπορεί να βρούμε. Ποια είναι η θέση της δικαιοσύνης απέναντι σε αυτό? Έπραξε ή δεν έπραξε το καθήκον της? Είναι εκτεθειμένη ή όχι? Ή επειδή βγήκε αμέσως μετά από απουσία τόσων μηνών που έχουμε κάνει, που κάνουμε παράπονα για το μπάζωμα, για τις ευθύνες του κυρίου αγοραστού κτλ. Απουσιάζει, έχουμε μόνο τη σιωπή της, ξαφνικά βγαίνει να κάνει μια ανακοίνωση ότι δεν υπάρχουν να μέλη παρά μόνο μικρά τεμάχια. Και ποιος είπε στην εισαγγελία Αρείου Πάγου, τα μικρά τεμάχια είναι μικρά και δεν έχουν αξία για μας. Δηλαδή το να πάρουμε πίσω ό,τι απέμεινε από το παιδί μας είναι υπερβολή. Δηλαδή ντρέπομαι που το συζητάω.
Πραγματικά ντρέπομαι που το συζητάω. Απάντηση έχετε, κάποια απάντηση άλλη ή αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι και δύσκολη πολύ όλη αυτή και η συζήτηση, πόσο πολύ πιο δυσκολότερο να το διαχειριστείτε εσείς όλο αυτό. Πραγματικά είναι σαν η τραγωδία για σας να είναι καθημερινά παρούσα. Ακριβώς. Και νομίζουμε και χειρότερα με αυτό τώρα που βιώνετε. Κάποια απάντηση έχετε, ναι. Και εσείς τώρα σε τι συμπεράσματα άλλα οδηγήσετε μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα από αυτή την έρευνα που συνεχίζετε με δική σας πρωτοβουλία, μέσα από αυτά τα νέα ευρήματα? Κοιτάξτε, εμείς είναι ουσιαστικά μια επιβεβαίωση των όσων λέμε τόσο καιρό, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συγκάλυψη από την πλευρά της δικαιοσύνης, ξεκινώντας από το πράσμα και μετέπειτα. Ο στόχος είναι να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα στοιχεία, να πάμε εντελώς αποδυναμωμένοι στη δίκη και να μην μπορέσουν να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει. Γιατί πραγματικά και από τον πάζουμε και όλη τη διαδικασία, η συλλογή στοιχείων για μας είναι εξαιρετικά δύσκολη. Και σίγουρα έχουμε χάσει πράγματα. Τι είναι αυτό που λέτε, φοβάστε, εκτιμάτε, υποψιάζεστε ότι έχει επιχειρηθεί να συγκαλυφθεί? Το προφανές για μας είναι ότι προσπαθούν να παραμείνουμε στα πλημελήματα, γιατί ακόμα είμαστε στα πλημελήματα. Δεν έχουμε κακουργήματα. Σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι, γιατί υπήρξε ένα τροχαίο με μετοπική σύγκρουση στα τρένα και μιλάμε για πλημέλημα. Προσπαθούμε λοιπόν εμείς να κάνουμε αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακουργήματα. Και εκεί είναι όλο το θέμα. Θα μπορέσουμε να έχουμε τα στοιχεία να αποδείξουμε αυτό? Γιατί προφανώς στο μυαλό όλων μας και με βάση τη λογική, σαφώς μιλάμε για κακουργήματα. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι είναι πλημέλημα, το ότι γνώριζαν ότι τα τρένα δεν είχαν ούτε μία ασφάλεια. Μάλιστα. Φανταστείτε δηλαδή τι μεγάλο πρόβλημα υπήρχε που για 20 λεπτά ολόκληρα, πόση ώρα εγώ μιλάω μαζί, 20 λεπτά τα δύο τρένα ήταν σε αντίθετη τροχιά και δεν είχε πάρει κανένας χαμπάρι. Αυτά τα στοιχεία τώρα που εντοπίζονται τα θεωρείτε κρίσιμα για την εξέλιξη των ερευνών? Κρίσιμα είναι όλα τα στοιχεία, από την αρχή μέχρι το τέλος. Κρίσιμο επίσης είναι και το πολύ μεγάλο στοιχείο, τι προκάλεσε την έκρηξη, στο οποίο δεν ασχολείται κανένας ανακριτής. Δεν τον ενδιαφέρει η έκρηξη, θα έγινε και σε άλλο δυστύχημα. Περιττό να ρωτήσω αν έχετε την οποιαδήποτε απάντηση γύρω από αυτό, περιττό να το ρωτήσω. Η απάντηση είναι μια πολύ βολική απάντηση, η οποία όμως δεν έχει καμία ισχύ και το έχουμε συζητήσει αυτό για τα έλαια σιλικόνης, τα οποία έλαια σιλικόνης ουσιαστικά είναι στις μηχανές. Είναι δυνατόν να λες ότι η έκρηξη οφείλεται στα έλαια σιλικόνης στο μηχανό και οι δύο μηχανές να έχουν καεί και να μιλάμε για έκρηξη? Η έκρηξη έγινε από το κηλικείο. Μάλιστα. Πάντως μένουμε στο εξής, ότι αυτό το έργο που γίνεται τώρα, αυτή η έρευνα που γίνεται τώρα, θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί, να είχε γίνει πριν από μήνες. Μπαίνετε εσείς μπροστά ως οικογένειες των θυμάτων, προχωράτε και αυτές τις ψυχοφθόρες, ιδιαίτερα επαναλαμβάνω, διαδικασίες για εσάς. Πώς θα κινηθείτε το επόμενο χρονικό διάστημα, τι άλλο απομένει δηλαδή γύρω από αυτό, ποιες άλλες ενέργειες είναι μπροστά για εσάς? Κοιτάξτε, εμείς σας είπα, ο στόχος μας είναι να συλλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερα στοιχεία και να κάνουμε αναβάθμιση των κατηγοριών. Ένα είναι αυτό και το άλλο είναι θέλουμε να έρθει ο κύριος αγοραστός, όπως έχουμε κάνει τη μήνυση εδώ και 2,5-3 μήνες, να μας εξηγήσει για ποιο λόγο προχώρησε στον πάζωμα. Αυτό λέτε, εκεί λέτε ότι ήταν η χαριστική βολή, τον πάζωμα δηλαδή, η χαριστική βολή εννοώ το να... μην μπορέσουν να εντοπιστούν ικανά στοιχεία. Ακριβώς. Έχω λίγο στοιχεία, συγγνώμη, έχω λίγο πρόβλημα με τον ήχο. Δεν σας άκουσα τι με ρωτήσατε. Λέτε ότι αυτό ήταν και το πιο σημαντικό εμπόδιο μπροστά στην εξέλιξη των ερευνών. Το μπάζωμα που δεν ξέρετε και για ποιο λόγο έγινε τόσο γρήγορα. Ακριβώς. Είναι το πρώτο εμπόδιο που μπήκε σε εμάς. Για κάποιο λόγο, 3 μέρες πριν. Και χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι κανονικές διαδικασίες που έπρεπε να γίνουν, δηλαδή για να μπορέσουμε να συλλέξουμε τα στοιχεία που πρέπει, μπήκαν κάποιοι άνθρωποι, απομάκρυναν τα πάντα, σκάψανε το χώρο και απομακρύνανε χώμα και φέρανε καινούριο χώμα και βάλανε χαλίκι και πίσα σε έναν αγρό. Πείτε μου λοιπόν, για ποιο άλλο λόγο εκτός από συγκάλυψη μπορεί να γίνει αυτή η πράξη?
η οποία κόστησε και στο δημόσιο 650.000 ευρώ. Και η τηλεδιοίκηση που μπήκε το Σεπτέμβριο μετά από τόσους μήνες, στήχησε 200.000. Και που αν υπήρχε, δεν θα γινόταν τίποτα από αυτά. Κυρία Καριστιανού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Δεν ξέρουμε τι άλλο πραγματικά να ευχηθούμε. Καλή δύναμη. Καλό κουράγιο. Μεγάλος ο δρόμος, μεγάλος ο αγώνας σας. Να είστε δυνατοί. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ και πάλι μαζί σας και πάμε τώρα σε αυτό το σημείο να μεταφερθούμε στην Καρδίτσα, εκεί για να καλωσορίσουμε μαζί μας τον πρόεδρο της κοινότητας Βλοχού, τον κύριο Γιάννη Κούκα. Κύριε Κούκα, καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, ναι, έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση με τον κύριο Κούκα. Αν δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα, τουλάχιστον τηλεφωνικά μαζί του να μιλήσουμε, κύριε Κούκα, για να δούμε τώρα. Με κάποια δυσκολία, αλλά ναι, σας ακούμε τώρα, ναι. Δεν κοιτάζει, επειδή έτσι να με πάρουν τηλέφωνα, γι' αυτό κοπική κλίση. Καλησπέρα. Πείτε σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η συζήτηση, ο διάλογος που έχει ξεκινήσει για την μετεγκατάσταση του Βλοχού αλλά και της μεταμόρφωσης σε άλλο σημείο του Δήμου Παλαμά. Οι καταστροφές είναι ολοκληρωτικές. Έχει πέσει στο τραπέζι του διαλόγου αυτό το ενδεχόμενο να μετεκατασταθούν τα χωριά. Πού βρισκόμαστε σε αυτό? Κοιτάξτε, δείτε, εμείς κάναμε το αίτημα να μας δοθεί ο χώρος. Υπάρχει πολλής δρόμος μπροστά. Ο Δήμος Παλαμά συνενεί σε αυτή την κίνηση που κάνουμε και εμείς και η μεταμόρφωση. Είμαστε περίπου στα 150 με 160 σπίτια στο Βλοχό. Και βέβαια κάποιοι όροι και προϋποθέσεις για να γίνει αυτό, έτσι. Δεν ζητάνε απλά μετεκατάσταση. Ναι. Υπάρχουν κάποια αιτήματα για να γίνει αυτό. Ζητάμε δηλαδή να μείνουν τα σπίτια μας. Υπάρχει, εννοείται τι, να μείνετε στα σπίτια σας εκεί που είναι σήμερα? Όχι, όχι, όχι. Να παραμείνουν οι περιουσίες. Τα σπίτια αυτά που έχουμε στο Βλοχό, ναι, ζητάμε να παραμείνουν, ναι, γιατί είναι τα σπίτια μας, είναι δίπλα ακριβώς στις δουλειές μας. Mm-hmm. Οι περισσότεροι από εδώ είναι γεωργοί, είναι κτηνοτρόφοι, mm-hmm, και δεν μπορούν να φύγουν τώρα να πάνε 12 χιλιόμετρα μακριά και να πηγαίνουν, έρχονται ας πούμε το καλοκαίρι, ειδικά και την άνοιξη. Το πήγαινε, αλλά θα χρειάζεται να κάνουν κοντά στα 20-24 χιλιόμετρα ανάλογα. Ναι, υπάρχει συμφωνία ως προς αυτό. Τώρα όλο αυτό είναι ένα πλαίσιο ακόμη ανοιχτό από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ανοιχτό, δεν υπάρχει συμφωνία. Όχι, 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 όχι. Ακούστε να δείτε, να μην λέγονται πράγματα που δεν ισχύουν. Εγώ λέω τα αιτήματα που έχουμε και εμείς, τα έχει και η μεταμόρφωση από ό,τι γνωρίζω, τα ίδια αιτήματα. Mm-hmm. Ναι, θέλουμε μια ασφαλή οικία στον Παλαμά που να μην πλημμυρίζει, αλλά τα σπίτια που υπάρχουν εδώ να παραμείνουν για να μπορούμε τους καλοκαιρινούς και τους ανοιξιάτικους μήνες να μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε απλά για ξεκούραση. Καταλάβατε? Βέβαια. Άρα λέτε, παραμένουν εκεί οι εστίες που έχετε, οι κατοικίες που είχατε ως έχουν. Ναι. Και δημιουργείτε μια άλλη περιοχή με τις νέες κατοικίες πια, που θα είστε σε μεγαλύτερη ασφάλεια, δεν θα κινδυνεύετε από πλημμύρες. Αυτό εσείς ακριβώς έχετε πάλι ως αίτημα. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Καταρχάς τώρα έχουμε το πρώτο πράσινο φως από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά τη δική σας, ναι, πρόταση, λέει και ο Δήμος, ναι, συμφωνούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Αλλά μένουν πολλά εδώ ακόμη να συμφωνηθούν. Κοιτάξτε να δείτε, μετά από την έγκριση του Δήμου πρέπει να πάμε στην πολιτεία, να γίνει κουβέντα με την πολιτεία, να δούμε ποιος είναι ο σκοπός της πολιτείας, τι ακριβώς σκέφτεται για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα θα κουβεντιάσουμε. Ναι. Σε περίπτωση που, αν υπάρχει αυτή η περίπτωση, να μην γίνει αποδεκτό το αίτημα της μετεκατάστασης. Τότε θα πρέπει η πολιτεία να δει, αν δεν γίνει... Ως ενδεχόμενο το βάζω, ως ενδεχόμενο. Ενδεχόμενο θα το πω και εγώ. Θα πρέπει τότε η πολιτεία
να μας πει ότι τα έργα που θα γίνουν για το Βλοχό θα είναι τέτοια έτσι ώστε να μην ξαναπλημμυρίσει και να μην κινδυνέψουν ανθρώπινες ζωές. Αν η πολιτεία συνενεί στα αυτό και υπογράφει ότι δεν θα ξανά έχουμε τέτοια γεγονότα, τότε okay, προχωράμε. Πάντως, κύριε Κούκα, ή στη μία περίπτωση ή στην άλλη, εδώ απαιτείται χρόνος. Πάρα πολύ χρόνο. Θέλω να μου πείτε τώρα τι κάνετε οι κάτοικοι στην παρούσα στιγμή που μιλάμε και τι θα κάνετε το χειμώνα που έρχεται. Έτσι και αλλιώς δεν μένουμε στο σπίτι, στα σπίτια μας στο Βλοχό. Ο Βλοχός είναι ακατοίκητος. Mm-hmm. Και είναι ένα χωριό φάντασμα αυτή τη στιγμή, το οποίο φυλάσσεται από εμάς τους ίδιους τους κατοίκους όλο το 24ωρο, απλά αλλάζουμε βάρδιες ανά 6 ώρες για να αποφύγουμε το πλιάτσικο, που υπάρχει πάρα πολύ, αλλά τουλάχιστον με αυτό θα αποφύγουμε τα χειρότερα. Από εκεί και πέρα έχουμε νοικιάσει στην Καρδίτσα, στον Παλαμά, στα Τρίκαλα, γενικά στις γύρω περιοχές, και εγώ μένω, να σας πω την αλήθεια, σε ένα χωριό στην Ψαθοχώρα, το οποίο είναι 17 χιλιόμετρα από εδώ. Άρα έχετε φροντίσει να τακτοποιήσετε τη ζωή σας σε κάποια νέα σπίτια που βρήκατε, νοικιάσατε, γιατί και αυτή δυσκολία ακριβώς. Είχε, μεγάλη δυσκολία θα είχε. Τεράστια, ακόμη δεν μπορούμε να βρούμε τα πατήματά μας, έτσι, και μια σειρά δεν μπορούμε να βάλουμε στα σπίτια μας. Μάλιστα. Στα νέα, τέλος πάντων, σπίτια, τα οποία όμως δεν υπάρχει το ενίκιο. Δεν μας έχει καταβληθεί ακόμη ενίκιο. Τι εννοείτε? Αυτά τα σπίτια δεν έχουν νοικιαστεί από τους περισσότερους, νοικιάστηκαν από τέλος Σεπτέμβρη. Ναι. Τώρα είμαστε σχεδόν τέλος Νοέμβρη. Δεν έχουν μπει χρήματα για ενίκιο. Αυτά που θα σας δίναν ως επιδότηση για να βρείτε το νέο σας σπίτι. Ακριβώς. Η επιδότηση νοικίου δεν έχει μπει. Εννοείται ότι κανένας από τους κατοίκους ακόμη δεν έχει λάβει το ποσό για να νοικιάσει το καινούργιο σπίτι. Όχι. Και δεν νομίζω να είμαι μόνος που το λέω, και η μεταμόρφωση μπορεί να σας πει το ίδιο. Και δεν ξέρω σε ποια άλλα χωριά μπορεί να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν έχουν μπει. Και τι θα κάνετε, είναι δύσκολο να πληρώνετε ένα ενίκιο, το καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί έχουν περιοριστεί. Στον δρόμο δεν μπορούμε να πληρώνουμε, είναι το μόνο σίγουρο. Πόσο καιρό σας λένε να περιμένετε? Και αν σας έχουν πει να περιμένετε για κάποιο χρονικό διάστημα, αυτούς τους μήνες θα τα πληρωθείτε αναδρομικά, τι σας λένε εδώ, υπάρχει λογικά ζήτημα. Ναι, λογικά δεν θεωρώ πως ένα τίμιο κράτος θα δώσει αναδρομικά τα χρήματα αυτά τα οποία πληρώνουμε, έτσι. Ναι, αλλά εδώ οι καινούργοι ιδιοκτήτες, γιατί τώρα εσείς βρεθήκατε από ιδιοκτήτες, βρεθήκατε νοικιαστές. Σας δίνουν την πίστοση χρόνου. Τι γίνεται με όλες αυτές τις οικογένειες? Και γιατί να μην έχουν καταβληθεί ακόμη αυτά τα χρήματα? Πίστοση χρόνου δεν μπορεί να σου δώσει ο ιδιοκτήτης, γιατί και αυτός έχει τις δικές του ανάγκες. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε εμείς τις δικές μας ανάγκες σε κάποιον, σε εσάς, ξέρω εγώ. Εγώ τις δικές μου ανάγκες δεν μπορώ να τις μεταφέρω σε εσάς που μου νοικιάσατε το σπίτι σας, γιατί κι εσείς έχετε άλλες ανάγκες. Επομένως. Για να πείτε σε... Επομένως, το αναλαμβάνουμε οι ίδιοι και περιμένουμε από την πολιτεία να μας δώσει την επιδότηση του νοικίου. Γνωρίζετε, την οποία έτσι δικαιούμαστε. Γνωρίζετε γιατί αυτό καθυστερεί, γιατί υποτίθεται ότι όχι, θα ήταν το άμεσο όχι, μέτρο. Όχι. Εγώ ξέρω ότι ο κύριος Τριαντόπουλος, από ό,τι είδα, επισκέφτηκε τη μεταμόρφωση, μίλησε με τους ανθρώπους της μεταμόρφωσης. Εμείς δεν ξέρω, δεν επισκέφθηκε το δικό μας χωριό, δεν μιλήσαμε, δεν μπορώ να σας πω. Στη μεταμόρφωση πήραν τουλάχιστον οι άνθρωποι και τα χρήματά τους, το ξέρετε, για τα ενίκια? Δεν το ξέρω. Δεν νομίζω όμως να τα έχουν πάρει, γιατί και οι ίδιοι είχαν αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα. Άρα βρίσκεστε τώρα σε αυτή τη διαδικασία την πολύ μεταβατική και περιμένετε πώς θα σχηματοποιηθεί όλο αυτό που έχει ξεκινήσει για τη μετεκατάσταση των περιοχών. Εντάξει, τώρα φανταζόμαστε τις δυσκολίες που υπάρχουν, αλλά και την υπομονή που θα χρειαστείτε να κάνετε, να έχετε, για να περιμένετε όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Να σας πω κάτι. Ναι. Τώρα, με όλα αυτά που συμβαίνουν, εγώ βλέπω ότι τελικά οι πιο εύκολες μέρες ήταν οι μέρες που είχαμε εγκλωβιστεί στην εκκλησία. Τι λέτε? Ναι. Το πιο δύσκολο είναι αυτό τώρα που περνάμε. Και το ήξερα, ότι οι μέρες που θα έρθουν θα είναι οι πιο δύσκολες. Και ακόμη πιο δύσκολο θα είναι από την άνοιξη και μετά, που οι άνθρωποι θα πρέπει να μπουν στα χωράφια τους, που είναι τα πάντα διελειμμένα. Δεν υπάρχει αντρευτικό δίκτυο,
Έχουν καταστραφεί τα χωράφια γιατί μπήκαν μέσα στα χωράφια πάρα πολλά φερτά υλικά. Δεν θα υπάρχουν τα παρόχθια, δηλαδή το ρεύμα που πρέπει να χρησιμοποιήσουν για να φτιάξουν οι άνθρωποι να μπορούν να ποτίζουν. Θα είναι τεράστια τα προβλήματα. Και να μου το θυμάστε, εδώ θα είμαστε, γιατί να είμαστε πάνω απ' όλα. Θα τα ξαναπούμε και θα δείτε ότι έχω δίκιο. Τα μεγάλα προβλήματα θα ξεκινήσουν την άνοιξη. Που θα προσπαθήσουν οι αγρότες να μπουν στα χωράφια τους. Μάλιστα. Την ίδια ώρα βέβαια... Και μακάρι να μην συζητάμε πάλι και τότε για την επιδότηση νοικίου, για το πώς θα φτιάξουμε τα σπίτια μας, για τις αποζημιώσεις των σπιτιών. Εύχομαι να μην μιλάμε για αυτά τα θέματα, αλλά για τα χωράφια. Πολύ σωστά το λέτε αυτό. Και την ίδια ώρα πάντως εντύπωση μας προκαλεί το γεγονός ότι... Τα χωριά τώρα που μοιάζουν με χωριά φάντασμα δεν έχουν μείνει σε ησυχία από το πλιάτσικο που λέτε ότι υπάρχει και χρειάζεται κάθε 6 ώρες να αλλάζετε και βάρδια για να κάνετε περιφρούρηση. Να σας πω, αν κάνετε ένα οδηπορικό στο δικό μου το χωριό και στη Μεταμόρφωση το ίδιο συμβαίνει, εγώ ξέρω και το δικό μου το χωριό, γιατί το βράδυ που έρχομαι κάποιες φορές για να κάτσω έτσι λίγο με τα παιδιά που είναι η σειρά τους για να φυλάξουν το χωριό και κάνω μια βόλτα έτσι κάτω. Mm-hmm. Σιγά σιγά, ξέρετε, με το αυτοκίνητο μήπως και υπάρχει κάποιος. Mm-hmm. Όταν βλέπεις πόρτες ανοιχτές, παράθυρα ανοιχτά, ορθά ανοιχτά, μια ησυχία νεκρική. Τα σπίτια είναι όλα σαν βομβαρδισμένα, είναι μέσα σε ένα χρώμα καφέ σκούρο από τη λάσπη, που τυγμένα μέσα στη λάσπη. Νομίζω ότι λες αυτό. Τι εδώ οι άνθρωποι φύγανε κυνηγημένοι, δεν φύγανε, δηλαδή είναι πολύ βάρβαρο το θέαμα αυτό. Μα έτσι δεν φύγανε κύριε Κούκα, έτσι δεν φύγανε. Ναι, ακριβώς. Εάν το δείτε πώς είναι, δηλαδή σε πιάνει η ψυχή σου. Έχει παραμείνει κάποιος πίσω να μένει μόνιμα, όχι. Όχι, όχι, μα δεν μπορεί να μείνει κανείς, είναι καταστραμμένα τα σπίτια μέσα. Μάλιστα. Όσοι αλλάζετε βάρδια σαν εξάρω, όπως μας λέτε, για να υπάρχει μια φύγηση. Κύριε Κούκα, ναι. Εδώ θα είμαστε να βλέπουμε τις εξελίξεις και εμείς μαζί σας, όπως πάντοτε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Και εσείς. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο εμείς, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Τα λέμε και πάλι αύριο Τρίτη, γύρω στις 3. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.